Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαστε στον Άγιο Ισίδωρο, στο πατάρι του Γκούτεμπεργκ. Βλέπω λαϊκό προσκύνημα εδώ. Είμαστε στο πατάρι του Νίτσε για σήμερα, του ενός κυρίου με μια μεγάλη μουστάκα που την μιμήθηκε κάποιος Έλληνας λογοτέχνης και κάποιος Σοβιετικός ηγέτης. Κάποιοι είναι αυτοί. Δεν ξέρω κάποιον άλλον σύγχρονο φιλόσοφο για τον οποίο να μαζεύονται τόσοι πολλοί μετά από τόσα χρόνια από το θάνατό του. Βαστάει το πατάρι. Βαστάει, βαστάει. Υπάρχει θέμα. Ο μηχανικός ζει στον πέμπτο όροφο και μπορεί να κατέβει να το υπογράψει. Που το έφτιαξε εδώ. Οπότε, καλώς ήρθατε σε αυτή τη πολύ ζεστή φωλιά. Καλώς ήρθατε και οι από κάτω που είναι περίπου όσοι και από πάνω. Οπότε θα μιλήσουμε σήμερα για ένα σημαντικό έργο, τον Διόνυσο κατά Εσταυρωμένου. Κατ' εμέ, το είδα στον ύπνο μου αυτό, Ήρκο, θα έπρεπε να γράφει Νίτσε κατά Εσταυρωμένου, γιατί ένας μενάδας ήταν ο Νίτσε, ένας μενόμενος άνθρωπος, ο οποίος ήθελε να υποκαθιλώσει τους πάντες και να γίνει ο ίδιος Θεός. Έτσι δεν θέλει ο μέσος μεγάλος μεγαλοφυής συγγραφέας. Δεν ήθελε να γίνει, ήταν Θεός. Μπράβο. Ο προφήτης του Κυρίου μίλησε. Λοιπόν. Άρα δεν ήταν άδικο το όνειρο που είδα και σας καλώ να προσκυνήσετε. Δεν ήταν τυχαία η προσφώνηση στον Άγιο Ισίδωρο. Ελπίζω να μην μας αφορήσει ή ελπίζω να μας αφορήσει ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πατριάρχης κατά τον Νιτσεϊκό. Το επόμενο Σάββατο έχουμε Φερνάντο Πεσόα, η παιδεία του Στοϊκού. Και θα χαρώ πολύ να γίνει εδώ, ως μενόμενοι κι εσείς, να φάτε ομό τον ομιλητή, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο της νιτσεϊκής τραγωδίας και φιλοσοφίας. Μην ντραπείτε, ορμήξτε με ερωτήσεις, με παρατηρήσεις, με σχόλια, με ό,τι θέλετε. Το πατάρι είναι δικό σας. Τώρα εμείς εδώ περαστικοί είμαστε. Εδώ παραπέρα βόσκαμε τα πρόβατα και είδαμε και είπαμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Και ξαφνικά είδαμε ότι οι εκδόσεις Gutenberg ανήκουν στους αναγνώστες τους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε. Νίτσε, Ήρκος Αποστολίδης, Διόνυσος κατά Εσταυρωμένου. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσω το γράμμα της εισαγωγής του εκδότη που λέει ότι θα μιλήσω για το Διόνυσο κατά Εσταυρωμένου. Αλλά πριν ξεκινήσω να μιλάω για τον Νίτσε, θα σας πω κάτι που στην αρχή θα φανεί τελείως άσχετο, αλλά θα δείτε ότι κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον δεν είναι καθόλου άσχετο. Να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι 3 του μηνός. Πριν από 78 χρόνια ακριβώς, ο πατέρας μου, εκείνος που με έμαθε για τον Νίτσε, έμενε στα Εξάρχεια και αποδελτίωνε το πρωί μέχρι εκείνη την ημέρα ένα βλακώδες βιβλίο του Παναγιώτη Κανελόπουλου. Κάποιοι θέλησαν να συνδέσουν τον Παναγιώτη Κανελόπουλο με τον Ρένο Αποστολίδη. Μου έρχεται να γελάσω. Τότε όμως το διάβαζε, την ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος, που μπορεί να μην είναι κακό, αλλά δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο. Σηκώθηκε λοιπόν το πρωί, ήταν 3 Δεκέμβρη. Σηκώθηκε το πρωί να πάει στο συλλαλητήριο, έχοντας φτιάξει ένα χάρτινο σφυροδρέπανο και βάφοντάς το κόκκινο, ενώ δεν ήταν ποτέ κομμουνιστής φυσικά. Όταν τον είχα ρωτήσει μερικές φορές μενόμενος, καλά τι το θέλες το σφυροδρέπανο στο κεφάλι, μου είχε πει γιατί αυτό ενοχλούσε τότε τη δεξιά. Ο ίδιος άνθρωπος όταν βγήκε ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας, άρχισε να φοράει γραβάτα και μέσα στο σπίτι, ενώ δεν φόραγε ποτέ. Και λέει, αφού αυτός ο γελίος φοράει ζιβάγκο, τώρα είναι ευκαιρία να φορέσω εγώ γραβάτα. Εκεί λοιπόν που πήγε στο συλλαλητήριο, βλακωδός κατά τη γνώμη μου, μπορούσε να συνεχίσει να αποδελτιώνει. Ήτανε μάταιο, ήτανε εντελώς μάταιο, εντελώς μάταιο. Εκεί τι έγινε, ο γενάρχης του πολιτικού σαλτιμπαγκισμού στην Ελλάδα, της οικογένειας Παπανδρέου, ο Γεώργιος Παπανδρέου, πολυβόλησε το ηλίθιο πλήθος. Ήταν ηλίθιο το πλήθος φυσικά, σαν εγκάθετος των Άγγλων. Ο ίδιος άνθρωπος ονομάστηκε αργότερα ο γέρος της δημοκρατίας. Ποιας δημοκρατίας? Αυτή είναι η Ελλάδα. Θα μου πείτε, τι σχέση έχει αυτό με τον Νίτσε? Έχει σχέση. Διότι γιατί διαβάζουμε τον Α, τον Β ή τον Γ?
τους διαβάζουμε για να γίνουμε άνθρωποι, για να καταλάβουμε επειδή καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα και επειδή θέλουμε μια ουσία στη ζωή μας. Λοιπόν, επομένως υπάρχουν δύο πράγματα, η ουσία και η μη ουσία. Η μη ουσία είναι αυτή, με όμικρον γιώτα. Αυτή, οι πολιτικοί, οι διάφοροι, οι σαλτιμπανκικές οικογένειες των πολιτικών και οι λοιποί. Και η ουσία είναι να πάρουμε κάτι σε αυτή τη ζωή, η οποία είναι μία. Όταν θα πεθάνουμε, δεν θα γίνει τίποτα. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στον Νίτσε. Έλεξε η εισαγωγή. Εδώ ένας φίλος μου είπε ότι εκτός από 3 Δεκέμβρη του 1944, είναι και η 3 Δεκεμβρίου πέθανε ο Νετσάγεφ. Εντάξει, δεν είναι καμιά προσωπικότητα βέβαια σαν τον Νίτσε, αλλά τέλος πάντων έχει ένα γούστο. Είναι του αυτού χώρου βέβαια, άσχετα με το αν εγώ δεν είμαι υπέρ του φόνου και υπέρ της βίας είμαι, αλλά όχι υπέρ του φόνου. Υπάρχει και λεκτική βία. Βία λέγεται και η μητέρα μου βέβαια. Ο Ανδρέας Καραντώνης κάποτε, όταν ο πατέρας μου αφιέρωσε ένα βιβλίο στη μάνα μου, τη Βορρά στο Θηρίο, στη βία λέει και τα λοιπά, λέει ο Ρένος Αποστολίδης που αφιέρωνε στη βία. Ποια βία, βρε άνθρωπε, εντάξει, η γυναίκα του είναι. Πώς κανείς μπορεί να παρεξηγήσει και να παρεξηγηθεί. Λοιπόν, υπάρχει, επειδή προηγουμένως το έθιξε ο Κώστας Ζωντανός, για μένα, σας λέω τα δικά μου, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κρατήσετε, υπάρχει η Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα είναι, υπάρχουν δύο Άγιες Τριάδες, η μία, θα αναφερθώ πρώτα, θα σας πω και τι, μάλλον να ξεκινήσω από τη δεύτερη. Η δεύτερη είναι Μπαλζάκ, χρονικά, Μπαλζάκ, Ντοστογεύσκι, Κάφκα, στο χώρο της λογοτεχνίας. Σε έναν άλλο χώρο είναι Νίτσε, Ήψεν, Στρίντμπερκ. Κατά κάποιον τρόπο όλοι αυτοί συνδέονται. Δηλαδή συνδέεται με τον Ντοστογεύσκι ο Νίτσε. Με τον Ντοστογεύσκι ο Κάφκα. Με τον Ντοστογεύσκι όλοι μεταξύ μας, έτσι. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Με τον Μπαλζάκ ο Στρίντμπερκ. Με τον Νίτσε ο Στρίντμπερκ. Με τον Στρίντμπερκ ο Νίτσε. Μονάχα που ο Νίτσε δεν γουστάριζε τον Ήψεν και καθόλου επίσης ο Ήψεν τον Νίτσε. Περιέργως όμως, ο Γιώργ Μπραντές, ο οποίος εισήγαγε τον Νίτσε στην Ευρώπη, παρότι Δανός και τον δίδασκε κιόλας, ζώντος του Νίτσε, και εισήγαγε και τον Ήψεν και τον Στρίντμπερκ, έγραφε εν αγωνία ο Κακομοίρης. Έχετε πάρα πολλά κοινά. Ποιος ήταν ο Γιώργ Μπραντές? Ήταν ίσως ο μεγαλύτερος κριτικός, όχι μόνο της Δανίας, αλλά μέσα στους 2-3 μεγαλύτερους Ευρωπαίους κριτικούς του 19ου αιώνα. Και ίσως και του 20ου, θα έλεγα. Είχε επισκεφθεί και την Ελλάδα το 1922. Έχουν κακομεταφραστεί κάποια έργα του και έχει γράψει και για τον Νίτσε και για τον Ήψεν. Αυτός λοιπόν προσπαθούσε να τους φέρει σε επαφή και ήρθαν σε επαφή ο Στρίντμπερκ με τον Νίτσε, αλλά όχι ο Ήψεν. Παρ' όλα αυτά, για μένα είναι η Αγία Τριάδα. Γιατί ακριβώς σε τι είναι όμοιοι. Είναι όμοιοι στην ιδεολογία της εγωτικής αναρχίας που έλεγε ο πατέρας μου. Δηλαδή, το εγώ. Αυτό το εγώ πρώτος το έχει πει ο Στίρνερ βέβαια, αλλά ο Στίρνερ ενώ είναι πάρα πολύ σπουδαίος στοχαστής, ο λόγος του δεν είναι τραβηχτικός. Φυσικά είναι αυτονόητο, για να μην μου κάνετε ερωτήσεις που δεν έχουν αξία, είναι αυτονόητο ότι μία φρικαλαία μετάφραση που υπάρχει στα ελληνικά δεν διαβάζεται. Δηλαδή δεν διαβάζεται Στίρνερ και είναι και λάθος ο τίτλος. Έτσι. Λοιπόν, ας το διαβάσετε, αν δεν ξέρετε γερμανικά, σε μία αγγλική μετάφραση, παράδειγμα. Μην κάνετε τη μετάφραση με τέτοια πράγματα. Αλλά ενώ ο Στίρνερ είναι ο εισηγητής της εγωτικής αναρχίας, ο Νίτσε είναι εκείνος που δίνει τη λογοτεχνική πνοή. Ποιος είναι ο Νίτσε? Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, που κρατώ και θα σας συμβούλευα να κρατήσετε και κυρίως όσοι ασχολείστε με τα κλασικά γράμματα, είναι ότι ο Νίτσε είναι ένας άνθρωπος
άνθρωπος που κατά λάθος γεννήθηκε Γερμανός, παρότι χρησιμοποιεί τη γερμανική γλώσσα καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Τρεις είναι οι μεγάλοι συγγραφείς της γερμανικής από πλευράς γλώσσας, προσέξτε, από πλευράς γλώσσας δεν κάνω αξιολόγηση, δηλαδή τη χρήση της γερμανικής και ανανέωσαν τη γερμανική, την κάνανε γλώσσα για να μπορεί να υπηρετήσει πιο υπηρετικά νοήματα. Δεν μιλάω για φιλοσόφους τώρα, μιλάω για λογοτέχνες. Είναι ο Λούθυρος με τη μετάφραση που έκανε στα γερμανικά της βίβλου, είναι ο Γκέτε και είναι ο Νίτσε. Δηλαδή οι νεολογισμοί, οι νέες λέξεις που έχει ο Νίτσε είναι απίστευτο το πόσες νέες λέξεις έχει εισαγάγει, οι οποίες περιττώ να σας πω, δεν υπάρχουν πάρα πολλές από αυτές στα σημερινά λεξικά. Αν ανοίξει ένα λεξικό της γερμανικής, δεν έχει λέξεις του Νίτσε. Δεν τον θεωρούν σαν εισηγητή, ας πούμε, οι Γερμανοί του πανεπιστημιακού κατεστημένου. Και βεβαίως δεν τον διδάσκουν κιόλας και δεν τον έχουν και καμία όρεξη οι Γερμανοί. Γιατί δεν τον έχουν όρεξη? Διότι πρέσβευε ότι δεν υπάρχει γερμανικό πνεύμα. Το πνεύμα, έλεγε, είναι μόνον γαλλικό. Τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη γερμανικό πνεύμα. Φανταστείτε ότι αυτόν τον άνθρωπο κάποιοι, είτε παράφρονες από τη μία πλευρά, είτε παράφρονες από την άλλη, τον θεώρησαν, ας πούμε, ως πανγερμανιστή, ως δεν ξέρω τι άλλο κτλ. Έτσι, δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει παρεξήγηση. Αυτός ο άνθρωπος που έλεγε ότι οι Γερμανοί δεν είναι για να σκέφτονται. Τι έκανε από τα χρόνια του, τα εφηβικά και μετά, και τα πανεπιστημιακά? Μελέτησε όλη την άξια λόγου, εννοώ, αρχαία ελληνική και λατινική γραμματεία. Κάθε μέρα είχε μπροστά του αρχαίους. Είχε διαβάσει όλους και φυσικά στο πρωτότυπο. Υπήρξε καθηγητής φιλοσοφίας, όχι σε γερμανικό χώρο, στη βασιλεία της Ελβετίας, δηλαδή σε γερμανόφωνο χώρο, αλλά όχι στη Γερμανία. Δεν τον θέλαν οι Γερμανοί ως καθηγητή. Δίδαξε για αρκετά χρόνια και μελέτησε, μάλιστα έκανε και κριτικές σημειώσεις και εκδοτικά πάνω στο Διογέννη Λαέρτιο, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και για σήμερα ακόμα. Είναι αυτός ο οποίος έχει γράψει για τους βίους των φιλοσόφων, που τον ενδιέφερε ειδικώς, και στον Θέογνη. Δηλαδή έχει ασχοληθεί φιλολογικά, αλλά με τη στενή φιλολογική έννοια, με το Διογέννη Λαέρτιο και το Θέογνη. Θα ήταν περιττό να σας πω ότι εκτός από τους προσοκρατικούς, για τους οποίους έχει γράψει πολλές συμβολές και δοκίμια και τον έχουν επηρεάσει κρίσιμα στην συγγραφική του ζωή, εάν δεν υπήρχαν οι αρχαίοι σοφιστές και δεν υπήρχε ο Καλλικλής και ο Θρασίμαχος, και αν δεν υπήρχε ο Ηράκλητος, αποκλείεται να μπορούσε να έχει υπάρξει ο Νίτσε. Θα σας το πω έτσι τελείως ομά. Αλλά ούτε... Αλλά αν δεν υπήρχε και ο Πλάτων, δεν θα μπορούσε να έχει υπάρξει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί τον θαύμαζε πολύ και είχε διαβάσει όλο το έργο, και δεύτερον, γιατί δεν θα είχε κάποιον να βρίζει κάθε μέρα. Έτσι, δηλαδή, και για το ένα και για το ανάποδο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον δάσκαλο του Πλάτωνα, τον Σωκράτη, αν υπήρξε τέτοιος, μπορεί να είναι κάτι σαν τον Χριστό. Δεν ξέρουμε αν υπήρξε ή δεν υπήρξε. Εγώ τουλάχιστον ξέρω Πλάτωνα τώρα. Ο Πλάτων μας λέει, έστω αν το λέει και ο Ξενοφών, ότι υπήρχε και κάποιος δάσκαλος. Τώρα, αν αυτός ο δάσκαλος τι ήταν και τι είπε, εγώ Πλάτωνα ξέρω. Στα πρώτα του χρόνια, λοιπόν, της διδασκαλίας, περιττώ να σας πω ότι εκτός από αρχαία ελληνικά και λατινικά, ήξερε άπτεστα γαλλικά, επομένως όταν διάβαζε Γάλλους συγγραφείς, τους διάβαζε στο πρωτότυπο, στα γαλλικά, ήξερε Ιταλικά, είχε μείνει και στην Ιταλία πάρα πολύ, γιατί δεν χώνευε τη Γερμανία και κατέβαινε στο νότο όπως κάναν οι βόρειοι του καιρού. Και επίσης άπτεστα αγγλικά, ήταν επηρεασμένος από το Σέξπιρ πολύ, και έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι απόλυτα βέβαιος, ότι διάβαζε, αλλά πιθανώς και πολύ καλά, ισπανικά. Καταλαβαίνετε, έχουμε να κάνουμε με ένα πνεύμα ευρύτατο. Έτσι. Τώρα, αν είναι λογοτέχνης ή φιλόσοφος, είναι μια κέρια ερώτηση. Είναι
τόσο λογοτέχνης όσο ο Πλάτων, τόσο φιλόσοφος όσο ο Πλάτων. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι φιλόσοφος. Είναι λογοτέχνης φιλόσοφος. Είναι ο καθαυτό λογοτέχνης. Γράφει λογοτεχνικά, δεν μπορεί να μην γράψει λογοτεχνικά. Τα μόνα που δεν είναι λογοτεχνικά γραμμένα είναι αυτά που αναφέρονται, που υπάρχουν μέσα σε αυτό το βιβλίο, αλλά και κάποια άλλα. Εδώ είναι τρία δοκιμιακά, θα τα χαρακτήριζα, μαζί με κάποια άλλα κείμενά του, σχετικά με ένα θέμα που τον απασχόλησε πάρα πολύ και έδωσε πολλά στη φιλολογία. Αυτός είναι ένας τίτλος, δεν έχει σημασία, αυτός είναι ένας τίτλος που δεν υπάρχει σε πρωτότυπο νιτσεϊκό έργο. Είναι ένας τίτλος δοσμένος από μια φράση του Νίτσε. Είναι ένα σύνθεμα από τρεις μελέτες και κάποια άλλα κείμενα, ειδικά διαλεγμένα, που είναι για τους σοφιστές και το Σοκράτη. Στην ουσία είναι πανεπιστημιακού επίπεδου, αλλά από την άλλη μεριά, ταυτόχρονα, προετοιμάζουν το έδαφος για τη γέννηση της τραγωδίας. Ένα βασικό έργο του Νίτσε είναι η γέννηση της τραγωδίας, δηλαδή πώς γεννήθηκε η τραγωδία. Είχε τη θεωρία για το Απολλώνιο και το Διονυσιακό. Το Απολλώνιο είναι η λογική, ο Σοκράτης, να σας το πω με απλά λόγια, και το Διονυσιακό είναι η πνοή, η ποίηση. Ο Διόνυσος δηλαδή. Ο Διόνυσος τι είναι, είναι ο Θεός που ακριβώς τον παθών, να το πω. Έχει σχέση και με το κρασί, αλλά έχει σχέση με τα πάθη. Το πιο χαρακτηριστικό έργο θεατρικό είναι οι Βάκχιες του Ευρυπίδη για το Διόνυσο. Έτσι, είναι τα πάθη. Λοιπόν, οπότε λέει ο Νίτσε το εξής. Έχουμε τη σύγκρουση της λογικής με τα πάθη στην αρχαία Ελλάδα. Αυτή η σύγκρουση μας δίνει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αυτή είναι μια άποψη εξόχως ποιητική, πάρα πολύ σπουδαία. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι ρητορικό, κατά πόσο μπορεί να τεκμηριωθεί ιστορικά. Σίγουρα όμως ο Βιλαμόβιτς, δηλαδή ο μεγαλύτερος γερμανός φιλόλογος όλων των εποχών, τον χτύπησε σαν χταπόδι τον Νίτσε. Αυτό όμως δεν αναιρεί την αξία του Νίτσε και της άποψής του, ακόμα και τελείως λανθασμένη να ήταν, είναι τόσο ενδιαφέρουσα και τόσο ποιητική που στέκει πλάι στη μεγαλοσύνη του Βιλαμόβιτς. Λοιπόν, θα σας διαβάσω από αυτό το βιβλίο μερικά αποσπάσματα. Ο Ευρυπίδης ήταν ένας στοχαστής μοναχικός. Δεν συνέπλεε με τα γούστα του τότε κυρίαρχου πλήθους, που τον έβλεπε δύσπιστα και τον θεωρούσε γκρινιάρη και παράξενο. Και βέβαια, ούτε τύχη ήταν με το μέρος του. Όμως, για έναν τραγωδό της εποχής εκείνης, φορέας της όποιας τύχης ήταν το πλήθος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί κέρδισε μία μονάχα νίκη σε δραματικό αγώνα. Και μάλιστα τόσο αργά. Είναι τελείως Νίτσε αυτές οι θέσεις, έτσι. Να διαβάσω ένα άλλο, για το οποίο ο αδερφός μου θα πεταχτεί απάνω. Ο πλατωνικός διάλογος ταλαντεύεται ανάμεσα στον πεζό λόγο, την ποίηση, την αφήγηση, το λυρισμό και το δράμα, παραβιάζοντας τον παλιό αυστηρό νόμο της γλωσσικής και υφολογικής ενότητας. Παρένθεση, κάτι που κάνει ο ίδιος ο Νίτσε επίσης βέβαια. Ο Σοκρατισμός έφτασε στην κορύφωση της παραμόρφωσής του διαχειρός κοινικών φιλοσόφων, οι οποίοι με τη μέγιστη δυνατή ποικιλία του ύφους στις εναλλαγές πεζού και έμετρου, προσπαθούν να απεικονίσουν, θα έλεγε κανείς, το σιλινόδες εξωτερικό του Σοκράτη, τα τσιμπλιάρικα μάτια του, τα εξογκωμένα χείλη και την κρεμασμένη κοιλιά του. Όσον αφορά στη βαθύτατη αντικαλλιτεχνική επίδραση που άσκησε ο Σοκρατισμός, ποιος δεν θα δώσει τάχα δίκιο στον Αριστοφάνη όταν βάζει το χορό να τραγουδάει κλπ. Κλπ. Ο Σοκράτης αντιπροσώπευε, άλλο απόσπασμα, ο Σοκράτης αντιπροσώπευε τη μία από τις δύο πλευρές του αρχαιοελληνικού. Αυτό είναι σοβαρό όμως τώρα. Την καθαρή Απολλώνια Διάβγεια. Εμφανίζεται σαν μια λαμπρή ηλιαχτίδα
προάγγελος και κήρυκας της επιστήμης, γέννημα επίσης της Ελλάδας. Όμως, επιστήμη και τέχνη αλληλανερούνται. Σημειωτέων, ο Σωκράτης ήταν ο πρώτος άσχημος Έλληνας. Ακόμη και η ασχήμια του μας λέει πολλά. Όλη του ύπαρξη είχε κάτι το συμβολικό. Ήταν ο πατέρας της λογικής, που έδειξε όσο γίνεται πιο εύληπτα το εύρος της καθαρής επιστήμης. Κατέστρεψε όμως την κορονίδα της αρχαϊκής τέχνης, το ελληνικό μουσικό δράμα. Δύο ισοδύναμοι πρωταγωνιστές στάθηκαν, κόβω ορισμένα θα καταλάβετε, δύο ισοδύναμοι πρωταγωνιστές στάθηκαν ο ένας αντίκρις των άλλων. Κι έτσι από το υπέδαφος της αρχαιοελληνικής ιδιοσυγκρασίας ξεπίδησε η ορμή του αγώνα, της ευγενούς άμυλας, λέξεων και επιχειρημάτων, ενώ ο ερωτικός διάλογος έμεινε για πάντα έξω από την τραγωδία. Είναι οι θεωρίες τώρα του Νίτσε, μην... Ακούστε μια ωραία φράση. Με το ξεπάτωμα των εθνικών θεών έρχεται το τέλος των θρησκειών. Φυσικά βρίζει τον εβραϊσμό, έτσι. Ονομάζω τον εαυτό μου τον τελευταίο φιλόσοφο, γιατί είμαι ο τελευταίος άνθρωπος. Κανείς άλλος δεν μου μιλά, μόνο εγώ. Και η φωνή μου αντυχεί σαν φωνή ετοιμοθάνατου. Οι σοφιστές. Αυτό είναι από τα μεταγενέστερα κείμενα. Οι σοφιστές δεν είναι τίποτα άλλο παρά ρεαλιστές. Εκφράζουν τις αξίες και τις πρακτικές που όλοι είχαν υπόψη τους και βάσει αυτών έπραταν. Έχουν το θάρρος που μόνο τα ρωμαλαία πνεύματα έχουν. Να γνωρίζουν την ανηθικότητά τους. Άραγε πιστεύει κανείς ότι οι μικρές εκείνες ελεύθερες πόλεις που πρόθυμα θα αλληλοσπαράζονταν από οργή και φθόνο διαπνέονταν από τις αρχές της φιλανθρωπίας και του δικαίου. Θα κατηγορούσε άραγε κανείς του Θουκυδίδη για εκείνο το λόγο που βάζει να εξαπολύουν οι Αθηναίοι απεσταλμένοι φέρνοντας τους μιλίους μπροστά στο δίλημα υποταγή ή θάνατος. Οι σοφιστές ήταν Έλληνες, ενώ ο Σωκράτης και ο Πλάτων σήκωναν το λάβαρο της αρετής και της δικαιοσύνης, σαν τίποτα Εβραίοι, δεν ξέρω τι άλλο. Η τακτική του Γκρότε στην υπεράσπιση των σοφιστών είναι ένας Άγγλος ιστορικός, ο οποίος ήταν ο πρώτος που στην Αγγλία ανέδειξε τους σοφιστές σε σχέση με τον Σωκράτη και τον Πλάτωνα. Η τακτική του Γκρότε στην υπεράσπιση των σοφιστών είναι λαθεμένη. Θέλει να τους παρουσιάσει τίμιους ανθρώπους, πρότυπα ηθικής ακεραιότητας. Ενώ η τιμιότητα τους έγκυται απλώς στο ότι δεν κορόιδευαν κανέναν με μεγάλα λόγια και αρετές. Ο σοφιστής είναι πέρα για πέρα από μινάρι ελληνικό, συμπεριλαμβανομένου του Αναξαγόρα, του Δημόκριτου, των μεγάλων Ιώνων. Είναι όμως μορφή μεταβατική. Η πόλη χάνει πια την πίστη της στη μοναδικότητα του πολιτισμού της, στο κυριαρχικό της δικαίωμα πάνω σε κάθε άλλη πόλη. Γίνονται ανταλλαγές πολιτισμών, δηλαδή θεών κλπ. Λοιπόν, αυτά περίπου για να σας δώσω να καταλάβετε σύντομα τον προβληματισμό του Νίτσε πάνω στο θέμα του Διονύσου. Και πάνω στο θέμα του διχασμού της αρχαίας Ελλάδας, το Διόνυσος, Απόλλων, το Απολλώνιο, το Διονυσιακό. Εντάξει, είναι οι τεκτονικές πλάκες συγκρούονται της Ασίας με τη Δύση, αυτό θέλει να πει στην ουσία ο Νίτσε. Συγκρούεται η Δύση με την Ανατολή. Και πάνω σε αυτή τη σύγκρουση έχουμε να πάρουμε κάποιες αξίες από εδώ, κάποιες αξίες από εκεί και κάποιες άλλες είναι σύγγραμμα αυτών των δύο τεκτονικών πλακών. Και είναι έτσι και δεν είναι. Πρέπει να τα εξηγήσουμε. Λοιπόν, τώρα, ναι, εντάξει, βέβαια, εδώ...
Ναι, εδώ ο αδερφός μου, πρέπει να σας πω, πριν θα του κάνω και εγώ μια εισαγωγή, αν και σήμερα δεν ξέρω, δεν θα έχουμε πολλή αντιπολίτευση, δεν νομίζω, αλλά έχει συνηθίσει να διδάσκει στη μέση εκπαίδευση. Εντάξει, δεν θα κάνουμε φροντιστήριο τώρα εδώ πέρα, εντάξει. Όχι, όχι. Ναι, δηλαδή, τι θες να πεις. Α, επίσης είχε την πριν. Και... Δίδασκε στη μέση εκπαίδευση. Και... Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν διδάξει ποτέ και είναι καλύτεροι από πολλούς. Ναι, ναι, άλλο αυτό. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ καλός καθηγητής, αλλά είναι πολύ εξηγητικός. Εντάξει, αυτά τα βρίσκει κανείς και στα βιβλία. Μου είπε κάτι για τον Νίτσε προκαιρού, το θυμάμαι αυτή τη φράση, ήταν καταπληκτική. Μου λέει, και ποιος είναι ο Νίτσε που τολμάει να μιλήσει για τον Σοκράτη. Και του λέω, και ποιος είναι ο Σοκράτης, ρε, που στα σοβαρά μπορεί να σταθεί απέναντι στον Νίτσε, να πούμε. Αυτή είναι πράγματι η δική μου άποψη. Λέγε. Είναι πρώτα πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές καλύτερα το διαχωρισμό ανάμεσα στο Απολλώνιο και το Διονυσιακό. Μα είναι μια παραφροσύνη ούτως ή άλλως, τι να καταλάβουν, δεν είναι, εντάξει, μια παράνοια είναι, δεν είναι. Πρέπει να την καταλάβουν και πρέπει να ξεκαθαρίσουν μέσα τους πώς θα αγαπήσουν και το Σοκράτη. Ένα σχήμα είναι. Και τον Νίτσε. Ένα σχήμα. Πάμε στο σχήμα να το καταλάβουμε. Για τον Νίτσε βλέπουμε τραγωδία σήμερα και όπου είναι με διορθώνεις. Βλέπουμε τραγωδία σήμερα όσοι εκτιμούμε το θέατρο και πάμε να παρακολουθήσουμε ή διαβάζουμε τραγωδία. Βλέπουμε τραγωδία με το ένα μάτι κλειστό. Λέει ο Νίτσε, μπορεί να μην το γράφει πουθενά, αλλά αυτό θα εννοεί, ότι αυτό που είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, είτε μέσω του θεάτρου είτε σε οποιαδήποτε άλλη του έκφανση, έχει δύο κομμάτια. Όποιος κλείνει τα μάτια στο ένα, καταλαβαίνει λάθος τον αρχαίο κόσμο και συνεπώς όλο τον κόσμο. Δηλαδή, εμείς σήμερα διαβάζουμε τον Ευρυπίδη ή τον Σοφοκλή ή τον Εσχύλο και διαβάζουμε ένα κείμενο και προσπαθούμε με το μυαλό μας να αναπλάσουμε τις καταστάσεις και να μπούμε στα πάθη. Πρώτον, δεν καταλαβαίνουμε τίποτε από αυτό που λέγεται χορός, όχι σαν 15 ανθρωπάκια ή 12 ανθρωπάκια που κινούνται, ναι, τη μουσική, αλλά χορός. Ναι. Το λέει ο Νίτσε, πώς δεν το λέει, αυτό λέει, ναι, εντάξει. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από τη λέξη μουσική. Προσπαθούν και οι καλύτεροι μουσικολόγοι να φτιάξουν μια μουσική, αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της μουσικής και του χορού και των λόγων, όταν γύρω από μία Ινδιάνικη πυρά έχουν βάλει στο κέντρο έναν άνθρωπο και τον ψήνουνε, σε τι κατάσταση φτάνουν αυτοί οι πρωτογονικοί πληθυσμοί με το να χορεύουν γύρω-γύρω και να λένε διάφορα δικά τους για το ωραίο φαγητό που θα φάνε. Τα αναστενάρια, ας πούμε, ναι, είναι... Τα αναστενάρια βάλτε στο μυαλό σας, τους Ινδιάνους με το τσουκάλι που είναι ο άλλος και βράζει μέσα με τις πατατούλες και θα τον φάνε. Δεν έχει σημασία αν είναι Ινδιάνοι ή Άγριοι. Λέει λοιπόν ο Νίτσε το εξής, ότι το αρχαίο θέατρο είναι μισό και μισό. Είναι το μισό λόγος, Απολλώνιο, και το άλλο μισό είναι μία έκσταση, την οποία νιώθουμε εμείς όταν πηγαίνουμε να χορέψουμε, όσο μπορούμε, γιατί μετά από κάποια ηλικία δεν μπορείς να χορέψεις, όταν ακούγεται η μουσική πολύ δυνατά, όταν σε παρασύρει ο ρυθμός και όταν βλέπεις ότι κάποιοι από εμάς, ας πούμε, βλέπεις κάποιους μαύρους να χορεύουν καταπληκτικά και λες πώς τον έχει το ρυθμό μέσα του. Νομίζω ότι δονείται με τις νότες, ενώ εγώ χορεύω σαν παραβρασμένο κολοκύθι. Προσπαθώ να κρατήσω κάπου, να βρω ποια θα είναι η επόμενη νότα και ποιο χέρι και ποιο πόδι, αλλά δεν βγαίνει. Κάποιοι από εμάς χορεύουν, λες και είναι μέσα τους το ραδιόφωνο, λες και είναι μέσα τους το ηχείο. Οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν σε μια κατάσταση που είναι πέραν της λογικής. Ξεχνάνε ότι είναι κύριοι και κυρίες. Ξεχνάνε ότι ποια είναι η υπόστασή τους. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Εκείνη την ώρα χορεύουν. Αν δεν το κάνεις αυτό, αν δεν ξεχάσεις δηλαδή τη γραβάτα σου, το σακάκι σου, την ιδιότητά σου, ότι είσαι υπάλληλος, ότι έχεις προϊσταμένους ή υφισταμένους, δεν πρόκειται ποτέ να χορέψεις καλά. Λέει λοιπόν ο Νίτσε, κάθε τι στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό είναι η σύγκραση αυτών των δύο. Ο Διόνυσος δεν είναι τυχαίο ότι είναι της Μέθης, γράψτε σήμερα και λίγο ναρκωτικό μαζί και λίγη φούντα, για να
δεν τον πείραζε καθόλου το Διόνυσο, χρησιμοποιούσε κρασί, δεν είχαν βρει ακόμα τη φούντα ή την είχαν βρει και δεν τη χρησιμοποιούσαν κανονικά. Είναι ο χορός, είναι η έκσταση, είναι το καλό κέφι που αν δεν έχεις αυτό το κέφι δεν μπορείς να χορέψεις, δεν γίνεται, πάνω το παραγγείλεις. Και συγχρόνως είναι ενώ έχω αυτό το κομμάτι με τα ζωηρά χρώματα, τη χτυπητή μουσική, έχω και ένα νευρυπίδι που έχει λόγο και κάθεται και μου βάζει μέσα ή ένα Σοφοκλή μεγάλα πάθη να μου τα εξηγήσει. Συγχρόνως όμως έχει και μουσική δυνατή. Συγχρόνως θα χορεύεις. Κάτι που εμείς πλέον έχουμε αποξενωθεί από αυτό. Έχουμε μπει στα κουτάκια μας τα πλαστικά και ανοίγουμε να διαβάσουμε ήσυχοι το βιβλίο μας. Όπα, σου λέει ο Νίτσε λοιπόν ότι όποιος αυτά τα δύο δεν τα καταλαβαίνει και δεν τα νιώθει και δεν τα ενώνει, πιάνει το μισό. Τι είναι το σύμβολο του Σοκράτη για τον Νίτσε? Είναι ο άνθρωπος που ήρθε και είπε δεν ξέρω, θα μάθω, θα ψάξω, θα φιλοσοφήσω. Ποιο οδηγό μπορώ να έχω ποτέ μαζί? Μπορώ να έχω το χορό? Μπορώ να έχω το τραγούδι? Μόνο αυτό εδώ που λέγεται ορθός λόγος. Λέει λοιπόν, πολύ μέσα σε πέντε φράσεις να το πω, ότι το μόνο μας οδηγητικό μηχάνημα για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τον κόσμο και ό,τι περιέχει μέσα και τα πάθη του και τα μη πάθη του, είναι ο ορθός λόγος. Αν δεν υποταγούν όλα στον ορθό λόγο, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν έχει σημασία τι είδες, ούτε τι άκουσες, ούτε τι λέει η καρδούλα σου. Αν ξέρεις πράγματι τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, και αυτό είναι ζήτημα ξέρας, γνώσης. Δεν είναι ζήτημα ματιών, ούτε ζήτημα αισθάνθηκα, έπιασα, άκουσα, νόμισα, συγκινήθηκα. Δεν συγκινήσε, λέει, γνωρίζεις. Το φτάνει στα άκρα. Είναι ο απόλυτος ορθολογιστής. Δηλαδή λέει, δεν με ενδιαφέρει αν λυπάσαι το γατάκι το οποίο το πατάει το αυτοκίνητο ή το σκυλάκι. Με ενδιαφέρει, γνωρίζεις κύριε, αν χαθεί αυτό το σκυλί ή αυτό το γατί, ότι καταστρέφεται η κοσμική αλυσίδα, η βιολογική αλυσίδα που λέτε σήμερα. Αν το ξέρεις, τότε θα το σώσεις και θα φράξεις, ποτέ δεν θα πατήσεις ο ίδιος γατί ή σκυλί με το αυτοκίνητό σου. Αν δεν το ξέρεις, τότε άθελά σου μπορείς να πατήσεις ή να σκοτώσεις άνθρωπο. Όλα λοιπόν ανάγονται σε αυτό εδώ το ρημάδι που είναι τετράγωνο και λειτουργεί με την αριστοτελική λογική και ας μην είχε γεννηθεί ακόμα ο Αριστοτέλης. Αν του πεις συγκινήθηκα, ο Σοκράτης σου λέει αυτό δεν είναι οδηγός για την αρετή. Αν του πεις αγάπησα, δεν είναι οδηγός για την αρετή. Μόνον είναι γνωρίζω ότι... Απλώς η αρετή για τον Σοκράτη είναι μια μονομανία. Είναι μια έμονη ιδέα η οποία είναι αρρωστημένη. Είναι αυτός που μας διδάσκει νομοθεσία. Είναι αυτός που μας διδάσκει επιστήμη, όπως είπε ο αδερφός μου πολύ σωστά. Είναι αυτός που μας λέει να σκέφτεσαι με βάση τη λογική. Θα λύνεις τα πάντα με βάση τη λογική. Και ακόμα και το συναίσθημα, αν δεν το έχεις υποτάξει στη λογική, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν είναι οδηγός. Όλα λοιπόν στη λογική. Το βλέπει αυτό τώρα ο Νίτσε, ο οποίος με τη βαθύτατη λογοτεχνικότητά του, προσέξτε, βλέπει τον κόσμο διπλό και λέει, άκουσε να δεις, ουσιαστικά θέλει και χορό, θέλει και μουσική, θέλει και μη λογική. Εμείς τώρα που είμαστε 2.000 χρόνια μετά το Σοκράτη και 200 μετά τον Νίτσε, έχουμε αρχίσει και βλέπουμε ότι η λογική έχει κενά, χάσματα. Ακόμα και στις πιο ακριβείς επιστήμες, αν δεν πας με μία διέστηση, με μία πέραν της τυπικής σου λογικής σκέψη, δεν θα βρεις τίποτα. Είναι αυτή η σπίθα που κάνει τον άνθρωπο, ακόμα και αν είναι φυσικός ή και αν είναι χημικός ή και αν είναι οτιδήποτε θετικών επιστημών, να πει «Ρε, θα είναι έτσι». Τώρα θα κάνω τον αδερφό μου έξαλλο,
Είμαι νυφάλιος, δεν το έχω. Με το παράδειγμα του Καζαντζάκη, ούτε λίγο ούτε πολύ. Γελίος. Προσέξτε τι θέλω να σας φέρω. Θέλω να εξηγήσω. Ο πίθηκος αυτός. Με έναν απλό τρόπο. Του μιλάει ο χαρτάνθρωπος του Ζορμπά για τον Μπέρξονα, για το δεν ξέρω ποιον κλπ. Και εκείνη την ώρα βάζει το Ζορμπά ο Καζαντζάκης να ρίχνει μια πυροβολιά. Ένα πεντοζάλι, ναι. Ο Καζαντζάκης με άτεχνο τρόπο, επειδή φυσικά ήταν όχι απλώς από τους πρώτους μεταφραστές του Νίτσε, αλλά ο πρώτος, και συνδεδεμένος μέχρι το κόκαλο με τον νιτσεϊσμό, αυτό θέλει να πει. Έτσι πρέπει να την καταλάβετε. Δηλαδή, λες και ο Ζορμπάς κάνει μάθημα στο χαρτάνθρωπο ότι φιλαράκο, άσε μου τώρα τις θεωρίες και άνοιξες και διάβασες Καντ και αυτό και εκείνο, ας σου ρίξω εγώ μια γυροβολιά, δηλαδή να σου φέρω την έκσταση, την τέχνη, την παλαβομάρα. Αν τον ενοχλεί λοιπόν κάτι και έχει βάλει το Σοκράτη σαν στόχο και τον Ευρυπίδη ούτε λίγο ούτε πολύ ο Νίτσε, θεωρεί ότι ο καλός εντός εισαγωγικών είναι ο Εσχύλος. Και ο Σοφοκλής. Και ο Σοφοκλής. Και ο Σοφοκλής. Ναι. Άντε, του κάνει χάρη και του Σοφοκλής. Για μένα προσωπικά φυσικά ο Ευρυπίδης. Καλά, και για μένα. Και για μένα δεν έχω. Λοιπόν. Εντάξει, κάνω εξαίρεση και ο Σοφοκλής. Εντάξει. Λοιπόν. Αλλά ο Ευρυπίδης είναι. Ναι. Αν κάνει λοιπόν αυτό, είναι γιατί σου λέει ότι όπα χάνεις ένα κομμάτι του κόσμου όταν πιάνεις μόνο τον μισό άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ολόκληρος, δεν είναι μόνο λογική. Και οι καθηγητάδες της συστηματικής φιλοσοφίας στη Γερμανία είναι κουτάκια, τετράγωνα. Και ο Νίτσε θέλησε να τα σπάσει. Ο Νίτσε, σας είπε ο αδερφός μου, ότι έκανε την αλλαγή των αξιών, την επαναξιολόγηση των αξιών. Γι' αυτό τέτοια λύσα κατά του Σοκράτη, προς Θεού ο άνθρωπος έχει γράψει ότι κάθε μέρα έχω να παλέψω, έχω μπροστά μου να παλέψω με τον Σοκράτη. Φανταστείτε ένα τέτοιο πνεύμα σε όλη του τη ζωή να μην μπορεί να απαλλαγεί από το όραμα του Σοκράτη και να πρέπει να το χτυπήσει. Για να στήσει δίπλα του, επέμενε πάρα πολύ στο άλλο μισό, έτσι, γι' αυτό ουσιαστικά στην τραγωδία, στη γέννηση τραγωδία, αυτό είναι το θέμα του, ότι η τραγωδία δεν γεννιέται από το λόγο του, από τον Απολλώνιο. Έχει ένα τεράστιο κομμάτι μέσα, έρωτα, ψυχικού πάθους, εντάσεων, τσακωμού. Και αυτό ακριβώς ο τσακωμός είναι ένα δεύτερο στοιχείο που τονίζει ο Νίτσε και λέει ότι δεν θα καταλάβετε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό αν δεν καταλάβετε τη σημασία του αγώνα. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός είναι ένας πολιτισμός που στηρίζεται πάνω στην αντίρρηση, αυτό το κλασικό που λέμε σήμερα εμείς οι Έλληνες, ότι δύο Έλληνες, τρεις απόψεις. Δεν μπορούμε να βρούμε ούτε καν δύο. Όχι, δύο Έλληνες, τρεις απόψεις. Ο ένας έχει και αλλάζει στο ανάμεσα. Αυτό ακριβώς είναι το συστατικό του αρχαίου πολιτισμού. Ο αρχαίος πολιτισμός έδωσε ανθρώπους σαν τον Σοκράτη, της απόλυτης λογικής, και σαν τους άλλους που είναι του απόλυτου χορού, του πεντοζάλι, του Ζορμπά. Και αυτό πρέπει να το δούμε, δεν πρέπει να το συλλάβεις στατικά και να πεις «εγώ είμαι με τον Σοκράτη». Είσαι ο απόλυτος βλάκας. Βρήκες τη μία θέση και κάθισες πάνω σε αυτήν και νομίζεις ότι είσαι σταθερός. Υπάρχουν οι σοφιστές που λένε ακριβώς τα αντίθετα και τα γκρεμίζουν και βλέπουν κιόλας το γκρέμισμα και του εαυτού τους. Προσέξτε, είναι δάσκαλοι και λένε οι ίδιοι δεν υπάρχει καλοθεμελιωμένη πρόταση που δεν έχει την εξίσου ισχυρή αντιπρότασή της. Επομένως, όποιος, αυτό είναι μια αλήθεια, την ξέρουμε όλοι. Αλλά αν τολμήσεις να το πεις αυτό σαν δάσκαλος μέσα σε μια τάξη, σηκώνει ο μαθητής στην τάξη, τι είπατε κύριε, ότι αυτό είναι κατηγορούμενο. Εγώ λέω πως είναι υποκείμενο. Αν πάμε έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μάθημα, ούτε να συζητήσουμε, ή πρέπει να τον βγάλω έξω, ή πρέπει να με βγάλουν έξω από την τάξη. Φανταστείτε το ίδιο σε μια εταιρεία. Φανταστείτε το ίδιο σε ένα επιστημονικό συνέδριο, που εμφανίζεται κάποιος και λέει ανεκάλυψα το τάδε και του λέει όλος θαυμάσια. Έχω μία εξίσου δυνατή αντιπρόταση. Άρα δηλαδή αυτό των σοφιστών τους αυτοαναιρεί κιόλας, μπορεί και να αυτογκρεμιστούν, είναι μια αλήθεια που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε. Υπάρχει, έχουν δίκιο οι σοφιστές οι άτιμοι,
αλλά συγχρόνως μας δίνει τη θριαλίδα, το φυτίλι, για να γκρεμίζουμε τα πάντα. Όποιος δεν καταλάβει ότι ο αρχαίος πολιτισμός στηρίζεται πάνω σε αυτή τη διαρκή, το διαρκές γκρέμισμα, χτίζω και γκρεμίζω μαζί. Το λέει και ο Ηράκλειτος. Μπράβο. Ναι, γι' αυτό γυρνάει λοιπόν ο Νίτσε και λέει: πόλεμος παντών πατήρ. Ηράκλειτος, τα πάντα ρί, κατέριν τα πάντα, πόλεμος παντών πατήρ. Και πώς να το εξηγήσει, μα καλά είναι καλό ο πόλεμος, έρχονται διάφοροι και λένε θα είναι φασίστας ο Ηράκλειτος. Έτσι. Δεν είναι φασίστας, παιδιά. Ο άνθρωπος σας λέει ότι γεννιόμαστε και κάθε στιγμή μας ζούμε κατέριν. Έχουμε ένα κομμάτι λογικό που λέει πρέπει να κάνω αυτά τα πράγματα με βάση τις γνώσεις μου, τα στοιχεία μου, τα μαθηματικά μου και ένα κομμάτι που είναι ανθρώπινο, που είναι σκυλίσιο, γατίσιο, όποιο ζώο θέλετε μέσα και όποιος δεν το κάνει αυτό, δεν ακούσει το κομμάτι το ενστικτόδες, έχασε το μισό κόσμο. Αν ακούσεις μόνο το ενστικτόδες, γινόμαστε γάτες και σκύλοι. Κυνηγάμε τη σκύλα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Αν ακούσουμε μόνο το Σωκράτη, είμαστε στα βιβλία χωμένοι και κοιτάμε με τα λογικής, όχι δεν έδρασες με... Μα δεν μπορείς να δράσεις μόνο με τη λογική. Επομένως, ο Νίτσε είναι ο πρώτος, επειρασπίζεται πάρα πολύ σκληρά τις δικές του, τη δικιά του επαναξιολόγηση των αξιών, αλλά το σημαντικό είναι ότι εμείς έχουμε, μας ανοίγει τα μάτια να δούμε την αντίφαση, να δούμε την αντίθεση αυτή, να καταλάβουμε βασικά ότι ο Ηράκλειτος είναι αυτός που έδωσε. Όπα, εδώ είναι δύο ρόδες, δεν πάει με μία ρόδα. Με μία ρόδα δεν κάνεις τίποτα. Με δύο, χρειάζονται δύο, η μία να πηγαίνει προς τα εδώ και η άλλη προς τα εκεί. Αυτό είτε είσαι επιστήμονας των θετικών επιστημών, είτε είσαι οποιοδήποτε, είτε είσαι νομοθέτης, δεν μπορείς να κοιτάξεις μόνο τη λογική. Μόνο η λογική θα οδηγήσει σε τέρατα. Μόνο η τέχνη θα οδηγήσει να χορεύουμε πεντοζάλιδες σαν το Ζορμπά. Λοιπόν, θα πω και την τελευταία Αγία Τριάδα για να γίνει υψενικό τρίγωνο επί τρία, όπως είναι στην Έντα Γκάμπλερ, που έχει τρία τρίγωνα και η Έντα Γκάμπλερ είναι και στα τρία μέσα. Το τρίτο τρίγωνο είναι των μεγαλύτερων φιλοσόφων. Οι τρεις μεγαλύτεροι φιλόσοφοι είναι ο Μεν Σοπενάουερ, να σας πω για να γελάσετε, πίστευε ότι είναι οι τρεις μεγαλύτεροι φιλόσοφοι ότι είναι ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και ο Σοπενάουερ. Ο Νίτσε πίστευε ότι είναι ο ίδιος ο μεγαλύτερος φιλόσοφος και εγώ σας λέω το εξής. Οι τρεις μεγαλύτεροι φιλόσοφοι είναι ο Ηράκλειτος, ο Πλάτων και ο Νίτσε. Μην ακούσω για Καντ και για τέτοια, έτσι. Λοιπόν, ούτε καν για Σοπενάουερ, Γιάννη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, νομίζω τα τελευταία χρόνια... Νομίζω ότι οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι είναι ο Νίτσε, ο Νίτσε και ο Νίτσε. Καλά, αυτό ήθελα να πω, αλλά... Το έσωσα, όχι, όχι, όχι. Να είμαστε αντικειμενικοί. Λοιπόν, στην Ελλάδα, ο πρώτος ο οποίος μετέφρασε Νίτσε σε βιβλίο, άσχετα με το αν κάποιες σελίδες είχαν δημοσιευθεί ή γιατί είχαν δημοσιευθεί, πρωτήτερα, ήταν ο ούτε λίγο ούτε πολύ μαθητής του Μπέρξον, υπήρξε μαθητής του Μπέρξον, ο πνευματικά ανέντιμος Νίκος Καζαντζάκης. Είναι πνευματικά ανέντιμος, διότι αυτός ο άνθρωπος καταβαράθρωσε, ο οποίος έχει κάνει την καλύτερη ως τώρα μετάφραση. Δηλαδή, αν ανοίξετε οποιαδήποτε, ξέρω τουλάχιστον 8. Ζαρατούστρα. Μιλάμε για Ζαρατούστρα. Το 1913 εξεδόθη. Εάν με ανάγκαζαν με ένα πιστόλι στον κρόταφο να κάψω αυτά που έχω φτιάξει και να κάποιος να διαβάσει μία μετάφραση, θα έλεγα την πανάθλια, την τρισάθλια του Καζαντζάκη. Γιατί οποιαδήποτε άλλη είναι πολύ χειρότερη. Τώρα, για την αθλειότητα και για την πνευματική ανεντιμότητα του Καζαντζάκη, ό,τι και να πω θα είναι λίγο. Δεν είναι ότι παραλείπει φράσεις ολόκληρες, δεν είναι ότι παραλείπει παραγράφους, δεν είναι ότι μεταφράζει από τα γαλλικά του Αλμπέρ μια πολύ καλή μετάφραση γαλλική και όχι από τα γερμανικά. Όλα αυτά θα τα συγχωρούσα. Είναι η φάλαινα. Ανοίγει το παράθυρο και μπαίνει μέσα. Τι μπορεί να μπει μέσα όταν ανοίξει ένα παράθυρο? Μια φάλαινα, λέει ο Καζαντζάκης. Και το επαναλαμβάνει, διότι διαβάζει στη γαλλική μετάφραση τη λέξη φαλέν,
Αλλά φαλέν στα γαλλικά δεν είναι η φάλαινα δυστυχώς, διότι η φάλαινα είναι μπαλέν. Είναι η νυχτοπεταλούδα που μπαίνει βάσει του γερμανικού κειμένου μέσα. Κάπου αλλού μιλάει για πνεύμα. Και ο Καζαντζάκης μιλάει για ινόπνευμα, όπως λέει και ο Βυζινός, διότι διαβάζει το esprit, αλλά το esprit, όπως είναι και στα αγγλικά spirit, στα γαλλικά είναι και το ποτό και το άλλο. Γιατί δεν ήξερε γερμανικά. Ναι, θα μπορούσε, εάν έκανε μια σωστή και επιμελημένη δουλειά από τα γαλλικά, μια χαρά θα έβγαινε. Ειλικρινά. Ήταν μαθητής του Μπέρξον. Γι' αυτό λέω, δηλαδή, το να έχω κάποιον αγράμματο, το να έχω κάποιον άσχετο, το να έχω τον Άρη το δικταίο που θέλει να βγάλει ένα φράγκο και να μεταφράζει Ζαρατούστρα, ο Ρημάδης, και να μην μπορεί, το να έχω τον Κουκούλα με τις αθλειότητες που λέει ο πατέρας μου κιόλας σε μια εκπομπή ότι είναι η καλύτερη μετάφραση επειδή τα είχε με τον Καζαντζάκη, εντάξει. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να γράψει τίποτα ποιητικό. Ήταν άθλιος, τρισάθλιος. Ποιος, από τα γαλλικά, μπορώ να το αποδείξω, έχω το αντίτυπο του Αλμπέρ. Λέξη προς λέξη μπορώ να σας πω τι έχει κάνει ο Καζαντζάκης. Όπου ο Αλμπέρ ξεφεύγει από το γερμανικό, που ξεφεύγει πολύ σπάνια, εάν έχει παραλείψει μία λέξη ο Αλμπέρ, την παραλείπει και ο Καζαντζάκης. Είναι απολύτως βέβαιον. Μην κουραστείτε, δηλαδή, όποιος θέλει, ας έρθει για στοιχεία. Λοιπόν, είναι λοιπόν, τι να σας πω, για τον όγκο δικηγόρο, ο όγκος δικηγόρος. Χάιλιγκε, λέει στα γερμανικά, άγιος είναι, κάπου εκεί πέρα, ούτε έβλεπε διορθώσεις, ούτε έκανε τίποτα και απίστευτα άλλα. Τρία σε ένα κεφάλαιο, υπάρχουν τρία πρόσωπα, είναι ο Ζαρατούστρας, ένας ο οποίος έχει πρόβλημα, έχει πέσει χάμο, έτσι, για τον Καζαντζάκη είναι τρία. Και ένας μαυροντημένος, μόνο που στην πραγματικότητα στο γερμανικό κείμενο είναι μαυροντημένος, είναι αυτός που έχει πέσει χάμο. Λοιπόν, δεν πρόσεξε, τα δύο πρόσωπα τα έκανε τρία. Αυτό λέγεται πνευματική ανεντιμότητα ή λέγεται εξαθλίωση του κειμένου ή λέγεται είμαι αχρίος. Και είσαι αχρίος επειδή μπορούσες. Γιατί προσέξτε, εγώ δεν θα σας πω ότι δεν μπορούσε. Γιατί υπάρχουν φράσεις που εγώ όταν μεταφράζω, έχω το γερμανικό. Έχω δίπλα μου δύο αγγλικές μεταφράσεις, πολύ καλές, δύο ιταλικές, μία γαλλική του Αλμπέρ και 5-6 ελληνικές. Στο τέλος, αφού έχω τελειώσει, θέλω να δω και τι λένε οι άλλοι. Λοιπόν, εάν με βοηθήσει κάποιος στις 100 φορές που θα πάρω βοήθεια, στις 80 θα πέσω, χωρίς να το ξέρω, στη λέξη που έχει βγάλει ο Καζαντζάκης. Έτσι. Και όχι. Ενώ εάν πάρεις του Σαρίκα, είναι σαν να ανοίγεις το λεξικό του Κακουλίδη. Μόνο που δεν είναι ελληνικά αυτά. Αυτά είναι μια άλλη γλώσσα την οποία εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που μπορούσε να κάνει και δεν είχε προλάβει να καβαλήσει το καλάμι τότε, γιατί ήταν 1913, μετά το καβάλισε. Λοιπόν, τέλος πάντων, τέρμα τα λόγια. Εδώ γίνεται μια μετάφραση. Είμαι στο 80%, αλλά έχει πολλή δουλειά ακόμα γιατί έχει και έρευνα. Θα είναι εξηγημένα όλα τα... ό,τι μπορεί κανείς να σκεφτεί από φιλοσοφικά, από ερμηνευτικά, από κείμενα, από υπαινιγμούς για άλλους φιλοσόφους, τα πάντα, που δεν θα τα βρει πουθενά αλλού. Να σας διαβάσω λίγο, γιατί ξέρω βέβαια ότι δεν ήρθατε για το Διόνυσο κατά Σταυρωμένου εδώ, φανταζόσασταν προφανώς ότι θα έχει και λίγο, μετά το ορεκτικό υπάρχει και το κυρίως φαγητό. Θα κάνω μία προεξαγγελία. Βεβαίως ταυτόχρονα, επειδή εγώ επίσης λειτουργώ διπλά, γλυκό λέγεται αυτό που είπε ο αδερφός μου, μεταφράζω Νίτσε και την ώρα που κουράζομαι μεταφράζω Ίψεν. Τώρα θα βγει και το κουκλόσπιτο αυτές τις μέρες, αλλά έπονται και άλλα του Ίψεν, ο οποίος για μένα είναι ισοδύναμος. Θα ξεκινήσω από το προήμιο και μετά θα σας πω μερικά άλλα. Προήμιο, ένα, για να καταλάβετε το είδος του λόγου. Σαν γίνει και ο Ζαρατούστρας 30 χρονών, παράτησε την πατρίδα του και τη λίμνη της πατρίδας του και τράβηξε κατά τα βουνά. Εκεί στα ψηλά το πνεύμα του ξανάσανε. 10 χρόνια χάρηκε τη μοναξιά του και δεν βαρέθηκε. Τέλος όμως άλλαξε η διάθεση της καρδιάς του και ένα πρωί, γλυκοχάραμα,
Πετάχτηκε ορθώς, βάδισε απέναντι στον ήλιο και του μίλησε έτσι. Σύ άστρο τρανό, δίχως κίνους που φωτάς, ποια η ευτυχία σου. 10 χρόνια υψώνωσουν κατάκορφα στη σπηλιά μου, μα θα είχες βαρεθεί το ίδιο σου το φως και την τροχιά σου, χωρίς εμένα, τον αετό μου και το φίδι μου. Πρωί χάραζε και σε προσμέναμε, την ξέχυλη... Συγγνώμη. Πρωί χάραζε και προσμέναμε σένα, την ξέχυλη αυθονία σου ρουφούσαμε και σε μακαρίζαμε. Λοιπόν, παραχόρτασα από τη σοφία μου, σαν τη μέλισσα με την κουμούλα το μέλι της και τώρα χρειάζομαι χέρια κατά μένα να πλωθούν. Θέλω να δωρήσω, να μοιράσω, να χαρούν οι σοφοί πάλι την ασοφία τους και οι φτωχοί πάλι το πλούτος τους. Α, στα βάθη πρέπει να κατέβω όπως εσύ, στις μέρας το γέρμα πίσω από τη θάλασσα, πλημμυρώντας φως ίσα με τον κάτω κόσμο, άστρο υπέρπλουτο. Γι' αυτό κι εγώ πάω να δύσω, να βασιλέψω κατά πως λένε οι άνθρωποι εκεί κάτω που θέλω να βρω. Ευλόγησέ με λοιπόν, βλέμμα ατάραχο, που δίχως φθόνο μπορείς να θωρείς την υπέρτατη ευτυχία. Ευλόγησε την ξέχυλη κούπα, χρυσό να ρέει το νερό, της τέρψης σου το απάβγασμα παντού να το σκορπίζει. Να, η κούπα αυτή μέλει ξανά να αδειάσει και ο Ζαρατούστρας πάλι να ενανθρωπιστεί. Έτσι άρχισε η κατάβαση του Ζαρατούστρα. Αυτό είναι το 1 του προημίου που έχει 10 κεφάλαια. Σας διαβάσω το 9. Είναι διαλεγμένα να είναι άλλα επιθετικά και άλλα ποιητικά. Ο Ζαρατούστρας κοιμήθηκε του καλού καιρού. Το πρόσωπό του δεν το χάιδεψε μοναχά η ροδαυγή, παρά και το γέμισμα του πρωινού. Κάποια στιγμή άνοιξε τα μάτια του. Απορρεμένος γύρισε το βλέμμα του κατά το δάσος και τη σιωπή, μα πορεία πάλι το στρέψε και προς τα μέσα του. Σηκώθηκε πάνω γρήγορα, σαν θαλασσοπόρος που βλέπει να πιάνει στεριά και αναθάρεψε. Μπρος του ξανύχτηκε μια νέα αλήθεια. Κι έτσι μίλησε στην καρδιά του. Κάτι άστραψε μέσα μου. Συντρόφους θέλω και συντρόφους ζωντανούς, όχι νεκρούς και πτώματα να τα σέρνω όπου πάω. Ζωντανούς συντρόφους να μ' ακολουθούν γιατί θέλουν να ακολουθήσουν τους εαυτούς τους. Και εκεί που εγώ θέλω. Κάτι άστραψε μέσα μου. Ζαρατούστρα, μη μιλάς στο πλήθος. Σε συντρόφους μίλα. Ζαρατούστρα, μην καταντήσεις βοσκός και σκύλος κοπαδιού. Εγώ ήρθα να αρπάξω από το κοπάδι καμπόσους. Πλήθη και κοπάδια θα φρενιάσουν με μένα. Άρπαγα θα τον λένε το Ζαρατούστρα οι ποιμένες τους. Εγώ τσομπάνιδες λέω τις αφεντιές τους, μα εκείνοι αυτοβαφτίζονται καλοί και δίκαιοι. Τσομπάνιδες τους λέω, μα του λόγου τους βαφτίζονται πιστοί της ορθόδοξης πίστης. Για κοίτα τους καλούς και τους δίκαιους. Ποιον μισούν περισσότερο. Αυτόν που συντρίβει τις πλάκες τους των αξιών, το χαλαστή, τον εγκληματία. Αλλά αυτός ίσα ίσα είναι ο δημιουργός. Κοίτα τους πιστούς όλων των πίστεων. Ποιον μισούν περισσότερο. Αυτόν που συντρίβει τις πλάκες τους των αξιών, το χαλαστή, τον εγκληματία. Αλλά αυτός ίσα ίσα είναι ο δημιουργός. Συνοδοιπόρους γυρεύει ο δημιουργός, όχι πτώματα κι ούτε κοπάδια και πιστούς. Συνδημιουργούς ο δημιουργός. Αυτούς που θα χαράξουν νέες αξίες σε νέες πλάκες. Συνοδοιπόρους γυρεύει ο δημιουργός. Θεριστάδες μαζί του να θερίζουν. Γιατί όλα για το δημιουργό είναι όρημα για θερισμό. Μα του λείπουνε τα 100 δρεπάνια. Λυσασμένος αρπάει τα στάχια και τα ξεριζώνει. Συνοδοιπόρους γυρεύει ο δημιουργός που να ξέρουν να κονίζουν τα δρεπάνια τους. Χαλαστές θα τους ονομάσουν, περιφρονητές του καλού και του κακού. Μα αυτοί θερίζουν και έπειτα γιορτάζουν.
Συνδημιουργούς γυρεύει ο Ζαρατούστρας, συθεριστάδες και συμπανηγυριστές, τη δουλειά έχει με κοπάδια, τσομπάνιδες και πτώματα. Και εσύ, πρώτε μου συνοδοιπόρε σύντροφε, καλή ανάπαυση. Μια χαρά είσαι κι εσύ, θαμμένος μες στην κουφάλα του δέντρου σου, μια χαρά σε έκρυψα απ' τους λύκους. Μα τώρα τραβάω χώρια το δρόμο μου. Ο χρόνος πέρασε, από ένα χάραμα στ' άλλο, μου φανερώθηκε μια νέα αλήθεια. Ούτε ποιμήν ανθρώπων θα γίνω, ούτε νεκροθάφτης. Και δεν θα μιλήσω ξανά με το πλήθος. Τελευταία φορά που μίλησα σε ένα νεκρό. Τους δημιουργούς θέλω, συντροφιά μου, τους θεριστάδες, τους πανηγυριστάδες. Το ουράνιο τόξο θα τους δείξω κι όλα τα σκαλοπάτια του υπεράνθρωπου. Σε αυτούς που μονάζουν θα να πω το τραγούδι μου. Και σε εκείνους που συνδυό μονάζουν. Και όποιος έχει ακόμα αυτιά για το ανάκουστο, η καρδιά του θα βαρύνει με τη δικιά μου ευτυχία. Στο σκοπό μου τραβάω, βαδίζω το δρόμο μου. Ένα μπίδο θα δώσω πάνω από τους δισταχτικούς και τους αργούς. Το διάβα μου, η καταστροφή τους. Εντάξει, πάμε στο 10, στην αρχή του 10. Αυτά είπε ο Ζαρατούστρα στην καρδιά του, όταν ο ήλιος ήταν στο μεσουράνημα. Ύστερα, γύρισε με απορία το βλέμμα στα ύψη, καθώς πάνω θέτου άκουσε στριγγιά φωνή πουλιού. Και να, ένας αετός γυρόφερνε με κύκλους μεγάλους στον αγέρα και ένα φίδι. Όχι κάποια αλία, μα φίλος, κρέμονταν κουλουριασμένο γύρω από το λαιμό του. «Τα ζώα μου», είπε ο Ζαρατούστρας και χάρηκε από τα βάθη της καρδιάς του. Το πιο περήφανο και το πιο τετραπέρατο θηρίο, κάτω από τον ήλιο, βγήκαν για κατόπτευση. Θέλουν να βεβαιώσουν ο Ζαρατούστρας αν είναι ακόμα ζωντανός. Και αλήθεια, ακόμα ζω. Μεγαλύτερο κίνδυνο βρήκαν άμεσα στους ανθρώπους παρά στα ζώα. Επικίνδυνους δρόμους διασκίζει ο Ζαρατούστρας. Ας μου οδηγήσουν τώρα τα ζώα μου. Δεν με ενδιαφέρει η συνέχεια, γιατί είναι αποσπάσματα αυτά. Συνεχίζω. Εδώ είναι από το πρώτο βιβλίο στην αρχή. Για τις τρεις μεταμορφώσεις, αλλά δεν σας διαβάζω αρχή-αρχή, διαβάζω από ένα σημείο. Όλα αυτά, περιττώ να σας πω. Συγγνώμη. Δεν άκουσανε. Όλα αυτά είναι επεξεργασμένα 5, 6, 7, 8 φορές για να σας δώσω να καταλάβετε στο πλατωνικό Πρωταγόρα που θα βγει μετά το Ζαρατούστρα, αν και έχει ξεκινήσει το 2013, έχω φτάσει στην 25η επεξεργασία. Αν λοιπόν αυτό είναι 7-8, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τελικό, ωστόσο όμως είναι ένα προχάραγμα του τελικού. Κάποια στιγμή και με τις πολλές αναγνώσεις που διαβάζω και σε ανθρώπους που έρχονται σπίτι, και εγώ ο ίδιος βρίσκω ξανά άλλους ρυθμούς και διορθώνω και με βοηθάνε. Και οι ακροατές. Προπλασμένες όλες οι αξίες και κάθε δημιουργημένη αξία είμαι εγώ, η αφεντιά μου. Αλήθεια, κανένα εγώ θέλω, αυτό εντός εισαγωγικών, δεν θα ξεμητήσει στους αιώνες. Αυτά είναι ακριβώς έτσι, ich will στα γερμανικά. Γι' αυτό σας λέω, αυτός το φτιάχνει αυτό το εγώ θέλω εντός εισαγωγικών, είναι ή το εσύ πρέπει μετά, είναι σαν ουσιαστικό. Αλήθεια, κανένα εγώ θέλω δεν θα ξεμητήσει στους αιώνες. Έτσι μιλάει ο δράκοντας. Αδελφοί, τι το λιονταρίσιο χρειάζεται το πνεύμα. Γιατί να μην αρκεί το ζώο που πρόθυμα φορτώνεται όλο αυταπάρνηση και σεβασμό. Νέες αξίες, ούτε και το λιοντάρι καταφέρνει να πλάσει. Ελευθερία όμως για δημιουργία νέα μπορεί του λιονταριού η δύναμη να πλάσει. Για να πλάσει η ελευθερία και να αντιτάξει ένα άγιο όχι κατάμουτρα στο καθήκον. Γι' αυτό αδερφοί μου χρειάζεται το λιοντάρι. Για ένα πνεύμα υπόμονο και σεβαστικό, το φοβερότερο είναι να αρπάξει μονάχο του το δικαίωμα να φτιάχνει νέες αξίες. Αυτό λογέται αρπαγή.
έργο θηρίου αρπακτικού. Κάποτε το πνεύμα είχε ιερότερό του το «εσύ πρέπει». Τώρα ακόμα και για τα πιο ιερά και όσια χρειάζεται αυταπάτη και αυθαιρεσία, ώστε να αρπάξει η ελευθερία από την αγάπη του. Λιοντάρι χρειάζεται τέτοια αναρπαγή. Πριν όμως που ξέχασα, γιατί γύρισα τη σελίδα πιο γρήγορα, λέει «Ποιος είναι ο μεγάλος δράκος που το πνεύμα δεν θέλει πια να ονομάζει Κύριο και Θεό του?» «Εσύ πρέπει», λέγεται ο μεγάλος δράκος. Μα το πνεύμα του λιονταριού λέει «Εγώ θέλω». «Ένα πρέπει» φράζει το δρόμο του λιονταριού. Φωλιδωτό χρυσόφλογο θηρίο που σε κάθε του φωλίδα λάμπει ολόχρυσό το «Εσύ πρέπει». Έτσι, καταλάβατε τώρα για την ηθική, για το πρέπει, για τους χριστιανισμούς, για όλες αυτές τις τρίχες. Για τις θρησκείες, όλες. Όχι, αυτό, πώς δεν κατάλαβαν, Γι' αυτό, εντάξει, άμα, ναι. Ποια καντιανή, ναι, εντάξει, ναι. Η καντιανή ηθική, λέει, η βασική κατηγορική προσταγή, όπως τη μαθαίνουνε, δεν τη μαθαίνουνε στα σχολεία, ούτε στα πανεπιστήμια, δεν τη μαθαίνουνε. Ναι, εντάξει, ναι. Η κατηγορική προσταγή, λέει, πράτε έτσι, ώστε... Το λέω πιο απλοϊκά, κάθε σου πράξη να θέλεις να ισχύει ως γενικός κανόνας για όλους. Δεν με ενδιαφέρουν οι γενικοί κανόνες, θα σου απαντήσει ο Νίτσε, στα παλιά μου τα παπούτσια. Ακριβώς. Εγώ θέλω, που λέει. Ακριβώς. Ναι, εντάξει. Δηλαδή είναι τα πρέπει που ορθώνουν οι κοινωνίες. Ναι. Πρώτα-πρώτα, αν ρωτούσαν... Οι νομοθέτες. Θα σου έλεγε ότι άρα δηλαδή η κοινωνία είναι ρυθμιστής του τι πρέπει να θέλω. Αφού ρωτάω τους άλλους, είναι... σκέφτομαι, θέλω τώρα να σηκωθώ να φύγω, στη μέση εδώ της εκδήλωσης. Αναρωτιέμαι, λέει ο Καντ, θα ήθελα η πράξη μου αυτή να ισχύει ως γενικός κανόνας για όλους. Αν πω, ούτε ναι, ούτε όχι. Όχι. Αν ούτε πω, ναι, ούτε όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Να προσβάλλω, δεν, όχι, δεν θα το πίστευα αυτό, τότε, λέει ο Καντ, δεν πρέπει να το κάνεις. Ποιο κριτήριο, ορθός λόγος. Να ρωτήσω λογικά, θα ήθελα όλοι να το κάνουν. Σκέφτομαι, προσέβαλε κάποιος στο δρόμο και μου είπε, αχ, άσου ρε γέρο. Θα θέλω να σηκώσω το χέρι μου και να του ρίξω μία γροθιά και να του σπάσω δύο δόντια. Ρωτάω, λέει ο Καντ, θα ήθελα να ισχύει για όλους ως γενικός κανόνας όταν σας προσβάλλουν, σηκώνετε το χέρι σας και ρίχνετε μία γροθιά. Επειδή δεν μπορώ καταλογικήν, προσέξτε, καταλογικήν δεν μπορώ, λέει ο Καντ, να δεχθώ ότι όλοι θα αρχίσουμε τις μπουνιές, δεν σηκώνω το χέρι μου, μαζεύω το χέρι μου. Αυτό είναι καλό, αλλά είναι ορθολογιστικά καλό και κοινωνικά καλό. Είναι ρυθμιστικό. Ακριβώς. Είναι ρυθμιστικό. Ο Νίτσε λέει εδώ με αυτό, κόφτε πια αυτά τα πρέπει της κοινωνίας, νομοθετήστε μία νέα ηθική. Όχι, ο ίδιος νομοθετεί, δεν λέει να νομοθετήσουν. Ναι, λέει ο εγώ. Ναι, ανοίγει το εγώ θέλω και λέει, ας το φέρουμε τώρα σε μία βιολογική διεύνηση για να ξεκινήσει μία κουβέντα και να καταλαβαίνουμε τις παραβολές που λέει, γιατί μιλάει με παραβολές. Δεν υπάρχει το λιοντάρι εδώ, ούτε ο δράκος. Ναι, όχι το λιοντάρι, καταλαβαίνουμε τι είναι, βέβαια. Είναι παραβολές ομιλεί. Έρχεται λοιπόν και λέει το εξής. Αν σε αυτή την κοινωνία που είμαστε, έχουμε 1, 5, 10, 20 λιοντάρια. Και το λιοντάρι φυσικά το έχουμε γιατί είναι φόβητρο και τρώει τα άλλα ζώα. Είναι ο βασιλιάς, έτσι, είναι ένα πολύ ισχυρό θηρίο που κανένα άλλο δεν μπορεί να το αντισταθεί. Ούτε αντιλόπι, ούτε λαγός, ούτε σκατζόχυρος, ούτε τίποτα. Δεν μπορεί, κανένα. Είναι ο βασιλιάς. Αν αυτό το θηρίο που είναι η σημαία μιας κοινωνίας, που είναι το παλικάρι μας, είναι ο Λεωνίδας που πήγε στις Θερμοπύλες, του βγάλουμε τα δόντια και του πούμε, ξέρεις κάτι, δεν πρέπει να χρησιμοποιείς τη δύναμή σου, γιατί εδώ μέσα υπάρχουν και λαγουδάκια.
γιατί τρομάζει τα μικρά ποντικάκια με αυτές τις συμπεριφορές που κάνεις. Με την ουρά σου μόνο χτες σκότωσες δύο γάτες που πέρναγαν. Σου κόβω την ουρά, σου βγάζω τα δόντια. Αυτά τα νύχια δεν σου χρειάζονται εδώ πέρα, γιατί εγώ δεν έχω τόσο μεγάλα νύχια. Άρα με την καντιανή προσταγή, με την κατηγορική προσταγή, δεν μπορώ να πω χρησιμοποιήστε τα νύχια σας εκεί που πρέπει να εξολοθρέψετε το θύραμά σας. Έλα εδώ να σε πάμε σε μία νυχού να στα λιμάρουμε λίγο τα νύχια. Τότε, ρωτάει ο Νίτσε, η κοινωνία αυτή θα ζήσει ή θα πεθάνει. Δεν θα έχουμε λιοντάρια, θα τα έχουμε ξεδοντιασμένα, ξενυχιασμένα, με κομμένη την ουρά τους, με ξυρισμένη τη χέτη γιατί ενοχλεί, και θα πάμε σαν, σαν ένα κοπάδι από αθώες και πάγκαλες σαρδέλες να μας φάει ένας καρχαρίας. Άρα δηλαδή λέει, και δεν το θεωρεί, μην το πάρετε, α, ωραία, δηλαδή να έχουμε, ξέρω εγώ, στρατιώτες που να δέρνουν, όχι, όχι. Λέει και πνευματικούς ανθρώπους, λέει και κορυφές ανθρώπινες και επιστημονικές κορυφές. Μόνον αυτές. Αν όλους δηλαδή, αν επιβίωσε η κοινωνία, το βάζω σε ένα, για όσους έχετε βιολογική σκέψη, επιβίωσε γιατί υπήρχαν θηρία τα οποία κράτησαν ψηλά τη σημαία και τη βλέπαν όλοι οι άλλοι και πηγαίναν από πίσω. Αν τα θηρία αυτά τα εξισώσουμε με όλους, τα κατεβάσουμε, τους κόψουμε τα νύχια και τα δόντια... Μιλάς σαν Έσοπος τώρα. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, εντάξει. Γιατί προσπαθώ να διερμηνεύσω. Αν τους βάλουμε δηλαδή τους κανόνες που ισχύουν για όλους εμάς, ω, πάνε τα θηρία μας, θα μείνουμε μόνο λαγοί. Άντε να μείνει και κανένας ασβός, ένα τσακάλι... Ναι, μόνο που ο Νίτσε δεν συμπληρώνει τον Καντ. Γκρεμίζει τον Καντ που είναι ο πρώτος του εχθρός. Και τι λέει λοιπόν, βεβαίως, γιατί ο Νίτσε είπαμε ότι είναι το γκρέμισμα των αξιών, η επαναξιολόγηση με νέες αξίες. Με τις αξίες των σοφιστών. Ουσιαστικά δεν πρέπει κανείς να πάρει το μήνυμα. Α, εννοεί να γίνω λιοντάρι και να δέρνω στους δρόμους. Προφανέστατα. Προφανέστατα. Αυτό έχουμε βγάλει. Ποιοι οι πίθηκοι μαρξιστές Ντελέζ του 1940. Σίγα. Αλλά πάρα πολύ σημαντικό. Έχει δει ότι ο Νίτσε. Η σαρανταποδαρούσα ο Ράσελ. Εντάξει. Έχει δει δηλαδή ο πολλής κόσμος. Που θα με βρίζουν πάλι. Ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τα λιοντάρια και να τα κάνουμε. Μα τι γελάς. Κάτες σαλονιού, γιατί τότε θα χαθούμε εμείς οι σαρδέλες, εμείς οι λαγοί, εμείς τα τσακάλια. Και ότι δεν μπορεί να ισχύει ο ίδιος νόμος, μα δηλαδή είστε εναντίον της ισότητας, δεν είμαι εγώ. Το λιοντάρι γεννιέται έτσι και πολεμάει έτσι. Τι θα είναι το λιοντάρι υπέρ της ισότητας. Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή. Πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι σοφιστικό από τη μια πλευρά. Είναι ενοχλητικό για μας που μας έχουν γανώσει το μυαλό με την ισότητα, που χωρίς αυτήν θα σηκωνόμαστε εδώ και ο πιο ισχυρός θα άρπαζε το πορτοφόλι του πιο αδύνατου. Όχι. Γιατί δεν είναι έτσι. Γιατί η παιδεία, για να πάμε τώρα στη θεωρητική αναρχία, η παιδεία είναι εκείνη που θα κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο για να μην αρπάει ο πιο ισχυρός από τον άλλον. Για να έχεις παιδεία πρέπει να έχεις και αυτόν. Αλλά αυτός εδώ, ο Νίτσε δηλαδή, είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί κανείς να απορρίψει τα πάντα, όπως εγώ απορρίπτω τους βλακώδεις συλλογισμούς του Πλάτωνα, αλλά θεωρώ ότι είναι μεγαλοφυής, διότι γράφει κατά έναν τέτοιο τρόπο και γιατί είναι τόσο τραγικός ο άνθρωπος που προσπαθεί να διδάξει την αλήθεια, έστω και αν διαφωνώ σε όλα, που προσκυνάς και λες, πες κι άλλα γιατί είσαι σπουδαίος ομιλητής, γιατί είσαι γλυκός άνθρωπος. Είναι γλυκός άνθρωπος, γιατί είναι τραγικός άνθρωπος, γιατί τον απέρριψαν, ενώ ήτανε πάρα πολύ μορφωμένος και ήξερε να ερμηνεύσει το αρχαίο ελληνικό και τον στείλαν στη βασιλεία, στην εξορία δηλαδή, όταν υπήρχαν τα κρατεά γερμανικά πανεπιστήμια, του βρόντιξαν την πόρτα. Φύγε έξω από εδώ, δεν σε θέλουμε, εδώ είναι η κυριαρχία της λογικής, του ρασιοναλισμού. Ποιος είσαι εσύ, που θα μιλήσεις νεαρέ, αυτό, και που θα αλλάξεις, ποιες αξίες θα αλλάξεις, για κάθισε εδώ να μας βοηθάς και να
μας ξεσκονίζεις το καπέλο, ας πούμε, το πρωί και να μας δίνεις τη μαγκούρα για μερικά χρόνια και μετά θα μιλήσεις, νεαρέ μου. Που βεβαίως υπήρχαν μεγάλες αξίες στην εποχή εκείνη, αν δεν υπήρχαν τότε στην Γερμανία της ακμής. Αυτός όμως είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Να περίμενε ακόμα. Για να δούμε. Γιατί δεν ήρθαν να ακούσουν ούτε σένα ούτε εμένα. Το... μόνο να... μάλλον. Μάλλον, υποπτεύομαι. Ούτε το. Δεν θα γίνει τίποτα παρακάτω. Τίποτα. Δεν είναι αστυνομικό μυθιστόρημα. Δεν είναι λογοτεχνικό για να δω τι θα γίνει επιτέλους με αυτό το Ζαρατούστρα, αν θα πάει να πιάσει δουλειά, ναι, ή αν θα βρει μια γυναίκα. Αυτά τα περιμένουν αυτοί που διαβάζουν Καραγάτσι μονάχα, από τα σύριαλ που τους λένε να πάνε να διαβάσουν Καραγάτσι και να δούνε το κουκλόσπιτο στις αποτυχημένες παραστάσεις. Αλλά για να δούμε, μήπως έχουμε κάνει κάποιες μικρές τέτοιες και βρικόλα και στο εθνικό. Εμείς προσωπικά, σαν σκέψη, όλοι σας, έχετε, που έχετε πάρει τώρα, ας πούμε, την σύγχρονη μουσική και ενώ ακούτε και σας αρέσει και αγαπάτε ένα είδωλο μουσικό, έτσι, το φέρνω σε έναν ειδικό τομέα, δεν θα κάνατε ποτέ αυτά που κάνει. Ο Άρης, ο ανεψιός μου. Του τα συγχωρείτε όλα του δικού σας rockstar. Δεν πάει να βγαίνει χωρίς παντελόνι, με σόβρακο, χωρίς σόβρακο. Δεν πάει να πετάει η Μαντόνα το βρακί της στο κοινό. Δεν πάει να φοράει ο Έλτον Τζον γυαλιά πράσινα, κόκκινα, κίτρινα. Δεν σας ενδιαφέρει. Μου λέτε, γράφει ωραία τραγούδια. Δεν θα έπαιρνα ναρκωτικά. Δεν θα κυκλοφορούσα έτσι. Δεν θα έκανα αυτά που κάνει. Αλλά αυτός είναι μεγαλοφία και του τα συγχωρώ. Κάνετε αυτό που λέει ο Νίτσε. Αυτός για να τραγουδήσει έτσι είναι παλαβός, παίρνει ναρκωτικά, κάνει ό,τι θέλεις. Και δεν έπαιρνε ο Κακομοίρης. Είναι ανήθικος, πηγαίνει με κορίτσια 12 ετών και εσείς λέτε τραγουδάρα ο μεγάλος. Προσκυνάτε. Άρα το έχετε κάνει, έχετε κάνει τον τόσο δρόμο. Τον αντίστοιχο τόσο δρόμο μπορούμε να κάνουμε σε ανθρώπους σαν τον Ντοστογεύσκη. Είχε πάθει, ο άνθρωπος έπαιζε στο καζίνο, ήθελε θεραπεία. Έπαιζε το ρολόι του την ώρα που είχε αφήσει την οικογένειά του και έγραφε ψέματα και τους έλεγε ναι, εδώ περνάω καλά και είχε παίξει το ρολόι του. Πώς το φαντάζεστε αυτό για οικογενειάρχη με τις δικές μας ηθικές αξίες, που και εγώ είμαι οικογενειάρχη και εγώ έχω παιδιά και βεβαίως δεν θα παίξω το ρολόι μου στα χαρτιά. Θα τον θεωρούσα για ίδρυμα. Κάποιοι άλλοι γράφαν υπό την επίρρεια ναρκωτικών και το ξέρουμε. Εμείς δεν θα πάρουμε ποτέ ναρκωτικά, δεν θα συμβουλέψουμε ποτέ το παιδί μας να πάρει ναρκωτικά, αλλά δεν μπορώ να μην βρίσκω ότι είναι μεγάλος αυτός και άρα αν αυτού του βγάλω τα δόντια, αν βάλω στο ίδρυμα τον Ντοστογεύσκη για να το θεραπεύσω από το χαρτοπαικτικό του, δεν θα πάρω ποτέ τα μεγάλα του έργα. Εκεί το δέχεστε. Όταν ερχόμαστε όμως εδώ στην κοινωνία μου λες, αυτός είναι πολύ δυνατός, λέω να του σπάσω τα χέρια για να μην μπορεί να ρίχνει γροθή. Φίλε μου, το θέλω κοίτα, γιατί αυτοί είναι οι μπροστάριδες. Και στην κοινωνία που εσύ είσαι ο Ασβούλης, χρειάζονται τα λιοντάρια να γράφουν μουσική, να ποιούν την τέχνη. Μα ξέρεις, ήτανε ο τάδε αμφιβόλου ηθικής, παναμφιβόλου. Αλλά ήταν ο Ραφαήλ, αλλά ήταν ο Μιχαηλάγγελος. Πήγαινε εσύ με τον εδώ της Σχολής Καλών Τεχνών, έναν αξιοπρεπή εργατάκο της τέχνης, να σου φτιάχνει αφίσες απέναντι. Άρα το έχουμε κάνει το βήμα που λέει ο Νίτσε. Απλώς δεν θέλουμε να το πολυπαραδεχθούμε, όπως όταν σας λέω για τους σοφιστές ότι... Εντάξει, τόσο το έχουμε κάνει, ώστε είναι ανύπαρκτο στις έδρες των πανεπιστημίων. Ναι, ακόμα δεν μπορούμε είναι να ανύπαρκτος. Το βάλουμε για διδασκαλία. Τι να διδάξεις. Όπως, αν ή το είσαι ή δεν το είσαι. Δεν διδάσκεται. Ναι, ναι. Γιατί μόλις διδάξεις, δεν μπορείς να καταλάβεις Νίτσε. Ανοίγεις τα μάτια των ανθρώπων. Είσαι ο Γκάθρι. Ο Γκάθρι δεν είναι για Νίτσε. Ανοίγεις τα μάτια των ανθρώπων. Όπως ουσιαστικά δεν μπορείς να διδάξεις σοφιστές. Γιατί μόλις διδάξεις σοφιστές, ο κάθε ένας που θα το ακούσει και θα το καταλάβει θα σου πει «Κάτσε κάτω ρε, λες ψέματα, εγώ έχω μια άλλη αλήθεια». Όταν λέει ο Γοργίας ότι δεν υπάρχει αλήθεια ούτε στην επιστήμη, ούτε στη σκέψη, ούτε στην ηθική, ούτε τίποτα. Η αλήθεια, λέει, υπάρχει το κοντά στην αλήθεια. Όσο είσαι εσύ κοντά, τόσο είμαι και εγώ κοντά. Μόνο ο Σοκράτης προσπαθεί να αποδείξει την αρετή και την αλήθεια. Αλήθεια. Δεν υπάρχει αλήθεια με α κεφαλαίο,
ο κάθε ένας μαθητάκος σηκώνεται και σου λέει: «Η δικιά μου αλήθεια, δάσκαλε, είναι ότι τώρα θέλω να σου ρίξω ένα χαστούκι». Λοιπόν, αρκετά είπες. Πάμε. Όχι σε... για να καταλάβουν τις παρομοιώσεις. Ναι, μάμα, καταλάβουν πολύ, δεν θα καταλάβουν ένα δηλαδή, πιθανότητα νομίζει κανείς ότι βρισκόμαστε σε ένα μυθικό περιβάλλον και εδώ είναι ένα κείμενο. Προχωράμε. Για το νέο είδωλο. Είναι από το πρώτο βιβλίο πάλι. Κάπου υπάρχουν ακόμα λαοί και κοπάδια. Όχι όμως σε εμάς, αδερφοί μου. Εδώ υπάρχουν κράτη. Κράτος. Τι είναι αυτό. Ελάτε, ντε. Τώρα ανοίχτε μου καλά τα αυτιά σας, γιατί θα σας μιλήσω για το θάνατο των λαών. Κράτος λέγεται το πιο ψυχρό από όλα τα ψυχρά τέρατα. Κρύα και τα ψέματά του ακόμα. Και το στόμα του ξερνάει αυτό το ψέμα. Εγώ το κράτος, είμαι ο λαός. Ψέμα. Δημιουργοί τους φτιάξαν τους λαούς και κρέμασαν από πάνω τους μια πίστη και μια αγάπη. Έτσι αυτοί υπηρέτησαν τη ζωή. Κι ήρθαν εξολοθρευτές, στήσαν παγίδες για τις μάζες και τις βαφτίσαν κράτος. Κρέμασαν πάνω από τα κεφάλια μια σπάθα και χίλιες μύριες ορέξεις. Όπου υπάρχει ακόμα λαός, δεν καταλαβαίνει τι θα πει κράτος. Και το μισεί, γιατί αγριοκοιτάει τα έθιμα και τα δίκια. Το σημάδι αυτό κρατήστε. Κάθε λαός μιλάει με τη δικιά του γλώσσα του καλού και του κακού. Αυτήν ο γείτονας δεν την καταλαβαίνει. Τη δικιά του γλώσσα βρίσκει ο καθής για τα έθιμα και τα δίκια. Όμως το κράτος ψεύδεται σ' όλες τις γλώσσες του καλού και του κακού. Κι ό,τι και να λέει, ψέματα λέει. Κι ό,τι και να έχει, κλεμμένο το έχει. Όλα πάνω του ψεύτικα. Με δόντια κλεμμένα δαγκώνει, αγριεύεται. Ακόμα και τα σωθικά του ψεύτικα. Βαβέλ γλωσσών καλού και κακού. Αυτό το σημάδι σας δίνω του κράτους. Αλήθεια, το σημάδι αυτό μαρτυρά η θέληση θανάτου. Κλείνει το μάτι προσκαλώντας τους κήρυκες του θανάτου. Υπέρ πολλοί γεννιούνται. Όλα αυτά είναι ακριβείς μεταφράσεις του γερμανικού. Το υπέρ πολλοί είναι ένα Uber μπροστά. Uber φίλε, που είναι υπέρ πολλοί. Δεν θέλω να το πω πάρα πολύ. Αυτά δεν θα τα δείτε σε καμία άλλη μετάφραση, έτσι. Ούτε πάρα πολύ, γιατί το έχω αλλού το πάρα πολύ. Και θέλω το υπέρ, γιατί είναι παίζει με το Uber και το Übermens. Υπέρ πολύ. Όλα αυτά είναι μετά από πολλή σκέψη. Το κράτος, λοιπόν, υπέρ πολλοί γεννιούνται. Το κράτος εφευρέθηκε για αυτούς που περισσεύουν, τους περιτούς. Κοιτάτε πώς αγρεύει τις μάζες, πώς τις καταπίνει, τις μασάει, τις μυρικάζει και τις αναμυρικάζει. Στη γη απάνω τίποτα μεγαλύτερό μου. Εγώ είμαι το δάχτυλο του Θεού που υψώνεται διατακτικά. Τέτοια ουρλιαχτά ξερνάει το τέρας. Και στα γόνατα δεν πέφτουν γαϊδουρινά μόνο αυτιά και θεόστραβοι. Α, ακόμα και σε εσάς, μεγάλες ψυχές, μουρμουράει τα αποφόλια ψέματά του. Μαντεύει τις γενναίες, έτοιμες να χαλαλιστούν καρδιές. Ναι, και σε εσάς, νικητές του παλιού Θεού, σας κατάλαβε και του λόγου σας το τέρας. Κουραστήκατε πολύ στη μάχη και τώρα η κούρασή σας υπηρετεί πια το νέο είδωλο. Ήρωες και τίμιους θέλει να στήσει γύρα του το νέο είδωλο. Του αρέσει να λούζεται στον ήλιο φωτερών συνειδήσεων. Το ψυχρό τέρας. Προσκυνάτε το και τα πάντα θα είναι δικά σας. Έτσι αγοράζει τη λάμψη των αρετών σας και την αγέροχη θωριά σας. Με σας ρίχνει δόλωμα να ψαρέψει τα μιλιούνια του πλήθους. Καταχθώνει ο τέχνασμα του χάρου άτι. Ναι, μηχανή θανάτου που καμώνεται τη ζωή. Υπηρέτης πρόθυμος σ' όλους τους κήρυκες του θανάτου. Κράτος ονομάζω εγώ τον τόπο που όλοι καταπίνουν αφιόνι. Καλοί και κακοί. Κράτος που όλοι χάνουν το είναι τους. Καλοί, κακοί. Κράτος, τόπος που η αργή ομαδική αυτοκτονία ονομάζεται ζωή. Για καμαρώστε μου αυτούς τους περιτούς. Ληστεύουν τα έργα των εφευρετών και των σοφών τους θησαυρούς.
την κλοπή τους τη βαφτίζουν παιδεία και όλα στα χέρια τους αρρώστια και δυστυχία. Κοιτάτε μου τους παραπανήσιους, σοριάζουν πλούτη και συνεχώς φτωχαίνουν. Δύναμη κυνηγάν και πάνω απ' όλα το σιδερένιο μοχλό της δύναμης. Χρήμα άφθονο οι κακομύριδες. Μιλάει για το σίδερο, τα λεφτά. Κοιτάτε τους πως καρφαλώνουν σαν ευλίγιστες μαϊμούδες. Το μεταλλικό. Το μεταλλικό, τι. Γιατί λέει σιδερένιο. Έτσι το λέει, σιδερένιο μοχλό. Ναι, ναι. Και δεν το λέει μεταλλικό. Εντάξει, όχι, σιδερένιο. Μπορεί να το... Φέρτο μου, φέρτο. Για... Έχει εδώ ένα μολύβι. Ναι, σιδερένιο μοχλό, το έχω σε σχόλιο. Ναι. Το έχω σε σχόλιο. Μήπως θα τέριαζε μεταλλικό, γιατί το μεταλλικές δραχμές, μεταλλικό, είναι πιο καλό... Ναι, θέλει να πει ότι είναι σιδερικό. Σιδερένιο... Θέλει ναι. να πει ότι ούτε καν χρυσό, είναι μια, ναι, ναι, μια σιδερό ιδέα. Ναι, αλλά είναι το μπορεί. Μεταλλικό, λέω, μια ιδέα... Παρακαλώ λοιπόν. Να αναφερθώ στην εισαγωγή ότι υπέφερα. Να έχει εσωτερική αξία. Κοιτάτε τους πως καρφαλώνουν σαν ευλίγιστες μαϊμούδες. Ο ένας πάνω στον άλλον τραβάν τον ταραχό τους μες στο βούρκο και βουλιάζουν ακόμα βαθύτερα. Για το θρόνο λύχονται όλοι τους. Αυτή είναι η τρέλα τους. Λες και η ευτυχία κάθεται σε θρόνο. Έλαντε όμως που συχνά καθίζει η λάσπη στο θρόνο και συχνά επίσης ο θρόνος πάνω στη λάσπη. Αλοπαρμένοι μου μοιάζουν όλοι τους. Μαϊμούδες αερικά που δίνουν σάλτα να σκαρφαλώσουν. Το είδωλό τους, ψυχρό τέρας, βρωμάει. Άσχημα μου βρωμάν κι όλοι τους οι ειδωλολάτρες οι μπούρμπουλοι. Αδερφοί μου, μήπως θέλετε να σας πάρουν οι αναθυμιάσεις του ρίγχους τους και της απληστίας τους. Σπάστε καλύτερα τα παράθυρα, πηδήχτε έξω στον ελεύθερο αγέρα. Δρόμο από αυτή την πόχα, μακριά από την ειδωλολατρεία των περσεβάμενων. Μακριά από αυτή τη βρώμα, μακριά από το θυμιατό των ανθρωποθυσιών. Ακόμα και τώρα η γη μένει ελεύθερη για μεγάλες ψυχές. Ακόμα και τώρα είναι αδιανές αρκετές θέσεις για τους μοναχικούς. Μα και για κοινούς που ζευγαρώνουν μόνοι, αφημένοι στο ελαφρό αεράκι γαλινεμένης θάλασσας. Ελεύθερη μένει ακόμα για μεγάλες ψυχές, μια ζωή ελεύθερη. Αλήθεια, όσο λιγότερα κατέχεις, τόσο λιγότερο κατέχεσαι. Άξια η ταπεινή φτώχεια. Όπου τελειώνει το κράτος, εκεί αρχίζει ο άνθρωπος που δεν περισσεύει. Και τότε αρχινάει το τραγούδι της ανάγκης. Η μοναδική και αναντικατάστατη μελωδία. Έτσι, πίσω από αυτό είναι το τραγούδι της ανάγκης, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, η αρχαία ελληνική τραγωδία, έτσι. Και πίσω επίσης από αυτό σας διαβάζω ένα, είναι του Βάγνερ. «Die Kunst und die Revolution», «Η τέχνη και η επανάσταση». Εκεί που τελειώνουν ο πολιτικός και ο φιλόσοφος, ξεκινάει και πάλι ο δημιουργός. Έτσι. Ξαναπηγαίνουμε για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Εκεί που το κράτος τελειώνει, εκεί στρίψτε τα βλέμματά σας, αδερφοί μου. Δεν βλέπετε το ουράνιο τόξο και τις γέφυρες του υπεράνθρωπου. Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρας. Και συμπληρωματικά σας διαβάζω 2-3-4 φράσεις από το επόμενο κεφάλαιο για τις μύγες της αγοράς, γιατί είναι εντελώς συναφές. Ελπίζω να μην σας κουράζω. Τράβα στη μοναξιά σου, φίλε μου. Ζαλισμένο σε βλέπω από το βουητό των μεγάλων αντρών και καταπληγιασμένο από τα κεντριά των μικρών. Δάση και βράχια ξέρουν με αξιοσύνη να σιωπάνε παρέα μαζί σου. Γίνε πάλι σαν το δέντρο που αγαπάς, με τα πλωτά κλαριά. Αμίλητο, γερμένο πάνω από τη θάλασσα αφού γκράζεται. Όπου τελειώνει η μοναξιά, εκεί αρχίζει η αγορά. Όπου αρχινάει η αγορά, εκεί αρχίζει ο θόρυβος των μεγάλων θεατρίνων, ο βόμβος από τις φαρμακερές μύγες. Στον κόσμο τούτο τα πολυτιμότερα δε φτουράν δίχως ένας να τα κάνει θέατρο.
Και ο λαός αυτούς τους εμπόρους θεαμάτων τους βαφτίζει μεγάλους άντρες. Πόσο επίκαιρος είναι, έτσι. Πόσο επίκαιρος είναι. Λίγα καταλαβαίνει ο λαός από το μεγάλο, το δημιουργικό. Όμως έχει και παραέχει στο νου του, σ' όλους αυτούς τους θεατρώνιδες και τους θεατρίνους σπουδαίων υποθέσεων. Γύρω από τους εφευρέτες νέων αξιών γυρνάει ο κόσμος, στριφογυρίζει αθέατος. Ο λαός, μια σβούρα γύρω από τους θεατρίνους και τη δόξα. Έτσι πορεύεται ο κόσμος. Άλλο καιρός βιάζει και τα λοιπά, λέει, και μετά κλείνει. Σας παραλείπω ένα απόσπασμα που εγώ βρίσκω ότι έχει πολύ σχέση με το Θεόγνη. Μακριά από την αγορά και τη δόξα γεννιέται κάθε τι μεγάλο. Μακριά από την αγορά και τη δόξα κατοικούσαν πάντα οι δημιουργοί των νέων αξιών. Φύγε φίλε μου στη μοναξιά σου. Βλέπω να σε τσιμπάν μύγες φαρμακερές. Φύγε κατά εκεί που αγέρας φυσάει τραχής και δυνατός. Φύγε στη μοναξιά σου. Τους μικρούς και τυποτένιους τους έζησες από πολύ κοντά. Φεύγε την αόρατη εκδίκησή τους. Απέναντί σου δεν είναι παρά σκέτη εκδίκηση. Μη σηκώνεις πια χέρι εναντίον τους. Εδώ μιλάει σαν τον Χριστό. Είναι αμέτρητη και σε ένα γραφτό σου δεν είναι να γίνεις μυγοδιώχτης. Αμέτρητη η μικρή και τυποτένη. Κι όμως χτίρια αγέροχα καταλήθηκαν από σταγόνες βροχής και αγριόχορτα. Δεν είσαι πέτρα εσύ, μα στάλα τη στάλα θα κουφιάνεις. Λιώμα θα γίνεις από τις πολλές σταγόνες. Αυτό το στάλα τη στάλα είναι γιατί απηχεί μίαν παροιμία γερμανική, η οποία υπάρχει και στα ελληνικά. Η οποία είναι στάλα με στάλα το νερό, τρυπάει το λιθάρι και υπάρχει και η αντίστοιχη στα γερμανικά και την έχει υπόψη του, γι' αυτό την έχουμε πλάγια και φυσικά ερμηνεύονται όλα αυτά, γιατί οι περίφημοι μεταφραστές, οι οποίοι θέλουν μέσα σε 3, 4, 5, 6, 7 μήνες να τελειώσουν αυτά τα έργα, και όχι μόνον του Νίτσε και πολλών άλλων, τα περνάνε και δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δεν καταλαβαίνουν τι μεταφράζουν, οπότε σου λέει, κτίρια γέροχα, έπεσαν από στάλες, ας πούμε, σου λέει ο άνθρωπος είναι λίγο... παραλογίζεται. Ας πούμε, εγώ είμαι πιο έξυπνος, εγώ πάω να βγάλω τώρα τα φράγκα μου, πάω να πουλήσω στον εκδότη φούμαρα, ας πούμε, τελείωσα τη δουλειά. Αυτά να τα ακούς εσύ, Δαρδανέ. Ναι. Εγώ, εντάξει. Λοιπόν, έχω και ένα τελευταίο τελείως άλλο. Αν θέλετε κάτι στο ανάμεσα για να φτιάξω τη φωνή μου να τη στρώσω, αλλά... Θέλω να πω. Ναι, για να δούμε. Αντιπολίτευση θα κάνεις πάλι. Κράτος. Καλά, εντάξει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κείμενο. Νομίζω τρεις υπάρχουν που έχουν κάνει Αντιγόνη μαζί μου και άρα έχουν φρέσκια, ναι. Την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Καλά, την ήξερε και ο Νίτσε, φαντάζομαι λίγο καλύτερα από αυτούς. Πάρτε αυτό το κείμενο που λέει για το κράτος, ότι το κράτος βαφτίζει τα ψέματα ναι, εναντίον των προσώπων. Φτιάχνει ένα νόμο να μου το δεν θυμίσω, είναι να το βάλω. Ο νόμος του λαού. Δεν εκπροσωπεί τον νόμο του λαού και το παίρνει όλο το καλό. Έχεις από δίκιο. Αυτό και παριστάνει ότι εγώ είμαι ο νόμος. Θυμηθείτε την Αντιγόνη. Έχω ξεχάσει να το σχολιάσω. Είναι Κρέοντα. Ο Κρέοντας είναι ο νόμος και λέει αυτός ο αδερφός σου είναι προδότης, δεν θα τον θάψεις. Και η Αντιγόνη λέει θα τον θάψω και ας είμαι αντίθετη. Της λέει το ξέρες ότι είναι αντίθετο αυτό που έκανες με τον νόμο. Το ήξερα και θα το ξανάκανα και το ξανακάνω και εγώ δηλαδή είμαι ο άνθρωπος, ο λαός που τηρώ τις δικές μου παραδόσεις και δεν είσαι εσύ το ψευτοκράτος ο Κρέοντας που θα βγάλεις και θα νομοθετήσεις για το τυχαίο σου χρονικό συμφέρον τώρα. Ήσουν με τον έναν αδερφό μου και όχι με τον άλλον και θα μου πεις να μην τον θάψω. Θα τον θάψω. Εκτός πόλεως. Αλλά άταφο δεν τον αφήνω εγώ. Υπάρχει μια μικρή διαφορά. Δηλαδή είναι ένα σχόλιο όλο του Νίτσε φτιαγμένο που μας βοηθάει να καταλάβουμε τι σύγκρουση δίνει ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη. Δεν δίνει απλώς σύγκρουση. Μια τρελέγκο, γεροντοκόρα,
που αφήνει το γάμο να πάει για πουρνάρια και πάει να θάψει τον αδερφό της, είναι η σύγκρουση του προσωπικού νόμου με το νόμο της χώρας, τον επίσημο, τον κρατικό. Και λέει ο Νίτσε, πίσω το κράτος, είναι πάντα ψεύτης το κράτος, πάντα λοποδίτης, πάντα κάπηλος του πραγματικού συναισθήματος των ανθρώπων. Όπα, τώρα να την ξαναδιαβάσω του την Αντιγόνη. Βέβαια να την ξαναδιαβάσεις, έχοντας διαβάσει τα πορίσματα του Νίτσε. Υπάρχει μία διαφορά όμως. Μικρή μεν, ουσιώδης δε. Η διαφορά είναι η εξής. Μέσα στη μεγαλοσύνη του ο Σοφοκλής στείνει μία τραγωδία. Ο Νίτσε δεν στείνει απλώς μία τραγωδία. Τραγωδία είναι ο ίδιος μέσα στην μεγάλη τραγωδία που λέγεται Ζαρατούστρας. Είναι στην ουσία το πιο αυτοβιογραφικό κομμάτι του ίδιου, αλλά ίσως και από τα πιο αυτοβιογραφικά όλης της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ο Νίτσε πάει παραπέρα. Για το Σοφοκλή υπάρχει ανοιχτό παράθυρο ότι μπορεί να υπάρξει καλό κράτος, αλλά αυτά που έχει δει είναι κακά. Όχι, δεν ενώ υπάρχει. Για τον Νίτσε δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όχι, όταν λέμε κράτος, λέμε σύστημα. Όταν λέμε σύστημα, πρέπει να γκρεμιστεί. Κατά τούτο, λέει πολύ ωραίες προτάσεις. Ναι, εντάξει, μπορεί να το ξέρεις καλύτερα. Ναι, εντάξει. Ναι, προφανέστατα. Διαλύεται, συντρίβεται. Και μάλιστα υπάρχουν τόσο πολλοί Γερμανοί που επιμένουν ότι θα έπρεπε η τραγωδία, λέει, να είναι κρέον, διότι αυτός λέει τα σωστά και καταστρέφεται. Καλά, βέβαια, οι Γερμανοί τι άλλο θα λέγανε. Γερμανός ο Γλάκας. Δεν έχει καταλάβει το σοφόκλειο πνεύμα ακριβώς. Δεν βάζει έναν ηλίθιο ως κρέοντα. Βάζει έναν άνθρωπο που έχει πολύ σοβαρά πράγματα και πολύ ωραία πράγματα. Όπως βάζει και ο Ντοστογεύσκη το Μέγα Ιεροεξεταστή. 100 χρόνια μετά χρησιμοποιεί το λόγο του κρέοντα κατά της Αντιγόνης για να πει ότι αυτό είναι το κράτος. Έτσι πρέπει να έχουμε ένα κράτος οργανωμένο, γιατί εκείνον τον συνέφερε να πει εκείνη την ώρα αυτό. Άρα ο Σοφοκλής δεν ψευτοβάζει κράτος, βάζει το πραγματικό κράτος με τα ωραία ψήματα που τρώμε και τώρα. Τότε το κράτος μπορεί να ήταν, να τρωγόταν, βέβαια τρωγόταν και έδινε κόνιο στο Σοκράτη. Ναι, εντάξει. Ήταν αδερφός της βίας. Ναι, ήταν αδερφός της βίας, ναι, σωστά, το κράτος και η βία, γι' αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι πάρτε το κείμενο του Νίτσε και διαβάστε το σαν μία παράγραφο εξηγητική για άλλα κείμενα που διαβάσατε, μεγάλα κείμενα, αρχαία κείμενα ή οποιαδήποτε άλλα κείμενα, για να τα δείτε με μια νέα ματιά. Αυτό κάνει ο Νίτσε. Συμπυκνώνει τρομερά σε ένα χάπι και σου λέει, φίλε μου, έχεις ταχυκαρδία, σε ένα χαπάκι. Το είπα. Δεν είπαμε. Εγώ. Αγία Τριάδα, Ηράκλητος, Πλάτων, Νίτσε. Για τον Νίτσε, ο Σοκράτης είναι συνώνυμο του Ευρυπίδη. Όμως είναι κοινώς γνωστό, ναι. Ένα λεπτό να διατυπώσω την απορία, ότι κάτω από κάθε έργο του Ευρυπίδη κρύβονται οι σοφιστές. Κατά τη γνώμη σας, αυτό ο Νίτσε το πήρε είδηση. Το πήρε, αλλά έχει μονομανίες και αυτός, όπως είχε και ο Πλάτων, όπως είχε και κάθε μεγάλος. Και από τις βάθιες είναι ογοργίας. Ναι, ναι, συμφωνώ με αυτό απόλυτα. Εξισώνει με τον Σοκράτη ο Νίτσε τον Ευρυπίδη. Δεν μπορώ να απαντήσω για λογαριασμό του Νίτσε. Έχω πολλές διαφωνίες. Ενόχλησε το σοκρατικό μισό. Λένε ότι ο Σοκράτης έβαζε τα ξύλα στη φωτιά όταν έγραφε ο Ευρυπίδης τα δράματά του. Αυτό παραδίδεται σαν ανέκδοτο αρχαίο. Του βάζε τις ταυτά για να ζεσταίνεται και ο άλλος έγραφε. Εννοούσαν δηλαδή ότι έχει πάρα πολύ σοκρατισμό ο Ευρυπίδης. Πιο πολύ όμως σοφιστές έχει. Τι κάνει λοιπόν τον Νίτσε, τον ενοχλεί ο Σοκράτης όπου κάτσει. Και εδώ αν ήταν θα τον ενοχλούσε. Δεν κάθεται να εμβαθύνει τόσο πολύ στους σοφιστές όσο τον ενοχλεί ο Σοκράτης. Γι' αυτό τα βάζει και με τον Ευρυπίδη. Βεβαίως ο Ευρυπίδης είναι. Έχει ρουφήξει σοφιστές όσο κανένας. Γιατί ο Νίτσε δεν έχει ρουφήξει Ευρυπίδη ή δεν είναι εκτιμητής του Ευρυπίδη. Λοιπόν, εδώ επειδή βλέπω να υπάρχει αυτό, πάνω από δύο λεπτά θα σε, για να δείτε ένα τελείως άλλο είδος κειμένου, το οποίο είναι παραμυθιακός λόγος και όχι επιθετικός και όχι, αυτό είναι, εκεί έγκυται η τραγικότητα του Νίτσε, ότι ήταν ένα καλό παιδί και τον κάναν, τον αγρίεψαν. Τον αγρίεψε η κοινωνία. Η κοινωνία αυτών των αγριάνθρωπων,
που θέλουν ή να μπεις μέσα στο κλουβί τους ή αλλιώς δεν σε δέχονται. Λοιπόν, για τα μεγάλα γεγονότα. Υπάρχει ένα νησί στη θάλασσα, όχι μακριά από τις νήσους των μακάρων του Ζαρατούστρα, και πάνω του ορθώνεται ένα ηφαίστειο. Γι' αυτό το νησί, ο λαός, και περισσότερο οι γριούλες από τα σπλάχνα του λαού, λένε ότι στέκεται βράχος μπρος στις πύλες του κάτω κόσμου. Αλλά και πως ακριβώς μέσα από αυτό το ηφαίστειο οδηγεί ένα στενό μονοπάτι κατά κάτω, ίσα με τις ίδιες τις πύλες του Άδη. Τα χρόνια λοιπόν εκείνα, όταν ο Ζαρατούστρας έμενε στις νήσους των Μακάρων, έτυχε ένα καράβι να ρίξει άγκυρα στο νησί που θώνεται το βουνό που καπνίζει. Το πλήρωμα ξεμπαρκάρισε στη στεριά να σκοτώσει κανένα κουνέλι. Γύρα στο μεσημέρι όμως, σαν ξαναμαζεύτηκαν ο καπετάνιος και το τσούρμο του, είδαν άξαφνα έναν άνθρωπο να ξεφυτρώνει από το πουθενά και να έρχεται κατά το μέρος τους. Και μια φωνή να λέει καθαρά, «Έφτασε η ώρα, είναι η ώρα». Μα σαν η μορφή σίμωσε αρκετά, γλιστρώντας γοργά σαν αερικό προς την κατεύθυνση του ηφαίστειου. Τότε κατάλαβαν με μεγάλη έκπληξη πως ήταν ο Ζαρατούστρας. Γιατί όλοι, ξανά από τον ίδιο τον καπετάνιο, τον είχαν κιόλα δει και τον αγαπούσαν, όπως αγαπάει ο λαός, ανακατεύοντας φόβο μ' αγάπη. «Κοιτάτε μου», είπε ο γεροτιμονιέρης, «ο Ζαρατούστρας τραβάει κατά την κόλαση». Τον ίδιο καιρό που οι ναύτες άραξαν στο νησί του Πυρός, βγήκε φήμη πως ο Ζαρατούστρας εξαφανίστηκε. Και σαν ρώτησαν τους φίλους του, εκείνοι απαντήσαν πως νύχτα μπήκε στο καράβι και έφυγε, χωρίς να πει κατά πού σκόπευε να ταξιδέψει. Έτσι ταραγμένο ήταν το κλίμα. Τρεις μέρες αργότερα όμως από αυτή την αναστάτωση ήρθε να προστεθεί η ιστορία με τους ναύτες. Και όλος ο κόσμος έλεγε πως ο διάολος πήρε το Ζαρατούστρα. Όμως οι μαθητές του γέλαγαν με τούτη τη φήμη. Και ένας τους μάλιστα έλεγε, «Μάλλον ο Ζαρατούστρας θα τον πήρε το διάολο». Αλλά στο βάθος της ψυχής τους όλοι ανησυχούσαν και νοσταλγούσαν να τον εδούν. Έτσι, την πέμπτη μέρα, σαν εμφανίστηκε ανάμεσά τους, η χαρά τους ήταν μεγάλη. Και αυτή είναι η διήγηση της συνομιλίας του Ζαρατούστρα με το σκυλί της φωτιάς. «Η γη», είπε, «έχει ένα δέρμα. Και αυτό το δέρμα έχει αρρώστιες. Για παράδειγμα, μια από αυτές τις αρρώστιες λέγεται άνθρωπος. Και μια άλλη αρρώστια λέγεται σκυλί της φωτιάς». Γι' αυτό οι άνθρωποι πολλά ψέματα είπαν και αφέθηκαν άλλα τόσα να τους πούν. Τώρα, θα έχετε την απορία όπως την είχα και εγώ. Καλά όλα τα άλλα. Τι εννοεί και μια άλλη αρρώστια. Το ότι μια από τις αρρώστιες λέγεται άνθρωπος, το καταλαβαίνετε, είναι πολύ κατανοητό γιατί ξέρουμε όλοι ότι έχει δίκιο ο Νίτσε. Μια αρρώστια της γης λέγεται άνθρωπος, πράγματι, αυτός που καταστρέφει τη γη. Ποιο είναι το σκυλί της φωτιάς? Το σκυλί της φωτιάς, λοιπόν, όπως προκύπτει από το κείμενο, μετά από πάρα πολύ μεγάλη ενδοσκόπηση και όπως έχουν εικάσει εύστοχα μερικοί ερμηνευτές του Νίτσε και συμφωνώ μαζί τους, είναι η Γαλλική Επανάσταση. Ο Νίτσε αντιτίθεται στη Γαλλική Επανάσταση. Λέει ότι είναι απάτη και την παρομοιάζει με ένα ηφαίστειο. Γι' αυτό λέει ότι είναι στη γη του Πυρός και ότι είναι ένα ηφαίστειο, το οποίο έσκασε και μετά δεν μας άφησε τίποτα, μας άφησε τρίχες. Αυτή είναι η άποψη του Νίτσε για τη Γαλλική Επανάσταση. Κοιτάξτε τώρα πώς ένας ο μεγαλύτερος επαναστάτης του 19ου και 20ου αιώνα καταδικάζει τη Γαλλική Επανάσταση. Το σπουδαίο αυτό φαινόμενο, και αυτό είναι το ενδιαφέρον και η αξία στον πολιτισμό και στον κόσμο, να μπορούμε να καταλάβουμε και την αξία της Γαλλικής Επανάστασης και των αξιών της και του διαφωτισμού πίσω από αυτήν, που ακούω τώρα τελευταία αυτοί οι ηλίθιοι αποδομιστές, πώς διάολο, ότι λένε ότι ο Βολτέρος και ο Ντιντερό και οι άλλοι φέρανε αλλού και όχι εκεί που έφεραν, όχι το διαφωτισμό, ότι είναι συντηρητικός ο διαφωτισμός, ότι είναι αντιδραστικός ο διαφωτισμός. Τέτοιες βλακίες ακούμε στις μέρες μας.
Και ευτυχώς που υπάρχουν και μερικοί Bloom, Κώστα, και αντιτίθενται σε αυτούς, είναι η αλήθεια, είναι το μόνο σημείο που συμφωνώ μαζί του. Όχι βέβαια για το Σέξπιρ και τη μονομανία του. Θα βγάλουμε και ένα τέτοιο βιβλίο. Υπονοεί λοιπόν το σκυλί της φωτιάς και λέει απίστευτα πράγματα μετά στη συνέχεια. Δεν τα έχω φέρει όλα μαζί μου, δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα αποσπάσματα και δεν θέλω κιόλας για ειδικούς λόγους. Όπου κοροϊδεύει όλη μαζί τη Γαλλική Επανάσταση και τα παρατράγουδά της και όλους αυτούς που παρίσταναν τους επαναστατημένους, ας πούμε, ενώ η Επανάσταση είναι θέμα του μόνου, με μη κεφαλαίο, του μόνου και του εγώ, τίποτα άλλο, στα βουνά, πάνω στα ψηλά βουνά, που ζητάνε να φτάσουν οι Γερμανοί, οι Νορβηγοί, οι Σουηδοί, οι μεγάλοι πλάστες του κόσμου, όλοι οι μεγάλες όλων των αιώνων θέλουν βουνό και οξυγόνο, δεν θέλουν τις φαρμακερές μύγες της αγοράς, έτσι. Και πολλά και πολλά άλλα. Μπορεί κανείς λοιπόν να έχει τις χίλιες μύριες αντιρρήσεις με τον Νίτσε, αρκεί, εγώ αυτό θέλω να κρατήσετε, πραγματικά ως κόρην οφθαλμού, και γι' αυτό κάθομαι και παλεύω. Για να μπορέσετε να διαβάσετε και για να το έχω δει κι εγώ ο ίδιος στη ζωή μου, αυτό που δεν είχα πετύχει διαβάζοντας δυστυχώς κι εγώ μεταφράσεις. Με είχε πάρει ο πατέρας μου να πιάσουμε το γερμανικό κείμενο, αλλά κάπου σταμάτησα. Δεν το είχα ολοκληρώσει το γερμανικό κείμενο. Η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζω ολόκληρο. Δεν είχα διαβάσει τα πάντα, αλλά στην αρχή ήμουνα 12 χρονών και με έπιασα για να μάθουμε, λέει, γερμανικά, αν είναι δυνατόν. Έλα να δεις, είναι απλό κείμενο. Και αρχίσαμε, σώζεται μια αρχή στο αρχείο του για τη μετάφραση. Αλλά αυτό ισχύει για οποιοδήποτε άλλο μεγάλο κείμενο. Τα μεγάλα κείμενα δεν χρειάζεται να τα κρίνουμε μονάχα κατά τις αρέσκειές μας, αν μας αρέσουν ή μας απαρέσκουν. Πρέπει να βλέπουμε την ουσία, την τραγικότητα των δημιουργών τους και τη γραφή τους, να τη γευόμαστε. Είναι, γι' αυτό, ενώ διαφωνώ με τον αδερφό μου και την μανία του με τον Σοκράτη, λέω, ναι, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι μπορώ για πρώτη φορά να διαβάσω όχι τρίχες του Βάρναλη, αλλά ένα σοβαρό κείμενο που να μου ερμηνεύει και να μου λέει τι ακριβώς ήθελε να γράψει ο Πλάτων. Ο Πλάτων, όχι ο Βάρναλης των 2,5 ποιημάτων, ο φίλος του παππού μου, να πούμε, και του πατέρα μου. Δεν ξέρω τι αρρώστιες είχαν και εκείνοι και κολλήματα με όμικρον και δύο λάμδα και με τον Αποστολάκη και με τον Φωτοπολίτη και με τον Βάρναλη. Σιγά, έγραψε 2,5 ποιήματα, εντάξει, τις βάζω στα βυζά, εντάξει ρε φίλε, που θα γράψεις εσύ. Θα μεταφράσεις Πλάτωνα, θρασίτατε για να βγάλεις 2 φράγκα. Και λες τρίχες, να διαβάσετε αυτό, ένα κείμενο σωστό, σοβαρό, γραμμένο στη ζωντανή νεοελληνική γλώσσα, να αχνίζει, να πάλεται, όχι σαν το Σικουτρί που μεταφράζει το Συμπόσιο στην Καθαρέβουσα και μας λένε ότι είναι και δημοτικιστής, δηλαδή τι άλλο, και γράφει εκείνα τα σχόλια για μαθητούδια, τελείωσα. Μπορώ να σου δώσω και το λόγο. Παρακαλώ, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε όλους και εσάς, όλες και όλους. Γιατί δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα ο Νίτσε που είναι. Ο Νίτσε που μόνο μέχρι η Ιταλία πήγαινε. Πού είναι, ποια Ελλάδα τώρα, την Ελλάδα. Απλώς επειδή είμαστε πάρα πολλοί και έχει περάσει η ώρα και διαβάσαμε και όλα. Μια χαρά είναι, πανευτυχείς όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή ο Νίτσε είναι λάτρης του Ηράκλειτου. Νόμιζα του Ήρκου. Ότι θα έλεγες. Είδατε πόσο δύσκολο είναι αυτό που λέει ο Ηράκλειτος, οξυνός λόγος. Δηλαδή η διαμάχη και η αντίθεση. Όχι με γιώτα, οξυνός με ύψιλον. Και ένα ανέκδοτο. Σε 300 χρόνια από τώρα που θα σκάψουν έναν τάφο κάπου στο Χολαργό, ναι, θα τον ανοίξουν και τα κόκαλα θα μυρίζουν Νίτσε. Νίτσε μέχρι το κόκαλο. Ήρκος Αποστολίδης. Όχι, δεν είναι.